Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Μαζί θα πάμε όπως πάντα μέχρι τις 2. Στα μικρόφωνα ο Στέλιος Αναστασιάδης, η Αγάπη Γαβριλίδου. Σε λίγα λεπτάκια ο Σταύρος Κόλκας και... Έχουμε το star του ΠΑΟΚ 24, ρε φίλε. Το πολύ εργαλείο. Έτσι. Και star. Μαντέστε ποιος είναι. Έλα, είσαι και... Έχουμε τον Ηλία Καπράλο. Καλησπέρα. Καλεσμένο σήμερα. Μια ωραία επίσκεψη μας έκανε ο Ηλίας. Κλειστή αγορά, αργία για την πόλη. Δεν κυκλοφορεί ψυχή στην πόλη, παιδιά. Μια χαρά γεμάτη είναι τίνκα. Ήταν τώρα και τρίτη φορά. Δεν βρήκαμε οτιδήποτε να φάμε, δηλαδή, ερχόμενοι. Δεν υπάρχει μαγαζί για μαγαζί ανοιχτό. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει πάρκινγκ. Ωραία. Ήταν η περιφορά της εικόνας πριν από λίγη ώρα επί της Εγνατίας. Πανικό στην πόλη. Πάλι, χθες δεν ήταν. Είχε και σήμερα, τι δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Εγώ άκουσα μουσικές και είδα κόσμο να. Άκουσες μουσικές, Ηλία. Να περνάει. Μάλιστα. Γιορτάζει σήμερα η πόλη. Εντάξει. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν. Γιορτάζει... Χρόνια πολλά στον Ερίκο του ΠΑΟΚ 24. Ναι, έχω να πω εγώ. Πολύ στέλνουμε τις ευχές. Ό,τι επιθυμεί, να χαίρεται το όνομά του. Ποιους άλλους έχουμε? Έτσι. Το Δημήτρη Πέλκα. Πέλκα. Ναι. Το Δημήτρη Αλπιγκίδη. Αγάπη. Εντάξει, ρε φίλε. Το Δημήτρη. Ποιον άλλον? Χατζησαία. Εντάξει, παίζει ατρόμητο, αλλά του στέλνουμε τέτοια αιτήματά μα. Ναι. Το Δημήτρη. Λιμνιό, ρε παιδιά. Το Λιμνιό. Δημήτρη. Ο οποίος χθες ξεκίνησε καλά και για κάποιο λόγο αντικαταστάθηκε. Ναι. Ήταν λάθος κίνηση. Είναι αλήθεια. Θεωρώ, ναι. Του Λουτσέσκου. Εγώ την κατάλαβα όμως, φίλε, για ποιο λόγο την έκανε. Για πες. Ήθελε κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ σωστά τακτικός παίχτης, αλλά δεν μπορεί να σου δώσει το κάτι παραπάνω. Και από το 0-2 ήθελε, για να γυρίσει το ματς, το κάτι παραπάνω, ήθελε μια ατομική ενέργεια, ήθελε μια έμπνευση. Γι' αυτό κράτησε τον Ελκαντουρί μέσα, γι' αυτό κράτησε τον Μπέλκα και έβαλε και τον Ουάρντα. Δεν τον βγήκε. Ποιο τα πήγε περίφημα, και ο Ουάρντα μάλλον. Χάλασε την ισορροπία, ρε φίλε, όμως. Βγήκε ο Λιμνιός και ενώ μετά. Ενώ μέχρι το 45 είχαμε τέτοια ισορροπία. Τουλάχιστον από εκεί είχε κάτι. Πανικό στι φάσει. Ήταν πιο σταθερό στο πρώτο ημίχρονο. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι, είπαμε, με διαφορά η χειρότερη εμφάνιση του δικεφάλου. Παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι ότι είχε τέτοιο παιχνίδι στην Τούμπα τόσο κακή εικόνα. Τελευταίο εξάμηνο, σίγουρα. Να μην μπορείς να κάνεις φάση, να μην πολύ μπορείς... κουραστικός ο ΠΑΟΚ, ναι. Πολύ κουραστικός. Πολύ αργός, πολύ προβλέψιμος, πολύ αργός. Πάρα πολύ αργός. Για να πάει από άμυνα στην επίθεση, νομίζω καταλαβαίναμε όλοι πού θα πάει μπάλα. Καμία ατομική ενέργεια, καμία κίνηση στο χώρο. Δεν. Μηδέν από το μηδέν, μηδέν. Αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Ούτε κακό να αναφερθείς βράδυ ξεχωριστά για κάποιους ποδοσφαιριστές, ούτε. Δεν νομίζω ότι διακρίθηκε πάρεις... κανένας. Δεν μπορεί να σταθεί σε κάποιον. Όχι, κανένας. Κανένας. Ίσως ο μόνος που δεν έχει φθήνει είναι ο Πασχαλάκης, εντάξει. Ναι. Αλλά πέρα ναι από τον Πασχαλάκη, τι να πεις. Ίσα ίσα που έσωσε λίγο εκεί στο ναι, 0-3. Έσωσε και το. Που λες τώρα. Στο τέταρτο εκείνο, ποιος ήτανε μπροστά. Ποιος έβγαινε, το θυμάστε. Ο Βότσιτς ήτανε το 2015, ναι. Ο οποίος είχε μπει αλλαγή, ήταν και ξεκούραστος. Έφαγε στο σπριντ τον ναι Βαρέλα με τον Κρέσπο. Ναι. Και το βγάζει ο Πασχαλάκης κανονικά. Το βγάζει ο Πασχαλάκης, εντάξει. Το παιδί από τη Βίντι δεν περίμενε ότι θα είναι τόσο μόνος του. Και όταν έφτασε το Πασχαλάκη μπροστά, δεν ήξερε τι να ναι κάνει. Ναι, τα χάσε λίγο κι αυτό, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, το σωστό έκανε αυτό. Ο Πασχαλάκης ναι το βγάζει. Ξεκάθαρα. Μια πολύ άσχημη βραδιά, εντάξει. Που δικαιούται να έχει ομάδα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι, και okay εμένα συμφωνώ. Και επίσης συμφωνώ και με αυτό που είπε μια μερίδα της ομάδας και του κόσμου, ότι ουσιαστικά αυτή η κακή εμφάνιση ήρθε ίσως στο παιχνίδι που δεν θα το πληρώσεις τόσο εύκολα. Δηλαδή έχεις ευκαιρία μετά και στη Βουδαπέστη και με την Τσέλσι και με την Πάτε. Καλά, με την Τσέλσι είναι το πιο δύσκολο νομίζω. Να το διορθώσεις αυτό το χθεσινό. Δηλαδή δεν χάθηκε ο κόσμος. Όχι, ο κόσμος σίγουρα δεν χάθηκε. Θα ήταν πολύ χειρότερο να γίνει στο πρωτάθλημα με κάτι τέτοιο. Πιστεύω. Εντάξει, και στο πρωτάθλημα δεν μπορείς να πας 30-30. Δεν θα πας, αλλά θα είναι μικρότερο το κακό τώρα που έγινε στο χθεσινό. Απλά έπρεπε ο ΠΑΟΚ να φανεί λίγο πιο προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Και αυτό που θα το συζητήσουμε και στην πορεία της εκπομπής είναι και το θέμα της εξάρτησης που έχει ο ΠΑΟΚ από τον Μπρίγκοβιτς. Πιστεύω εγώ. Δεν μπορεί να βρει άλλες απαντήσεις μέσα στην περιοχή. Ναι. Είτε αυτός λέγεται Καρέλης, είτε αυτός λέγεται Ακπόμ που δεν τον έχουμε δει και ιδιαίτερα, είτε αυτό λέγεται χωρίς καθαρό εννιάρι που έπαιξε στο παιχνίδι με την Τζέλσι.
δεν έχει το σημείο αναφοράς. Οι παίκτες όταν παίρνουν την μπάλα δεν κοιτάνε ότι στην περιοχή υπάρχει πάντα ένας να το σημαδέψουν, ο οποίος απασχολεί και έναν ή δύο στόπερ σε κάθε επίθεση και δίνει χώρους, ουσιαστικά αφήνει ελεύθερους άλλους συμπαίκτες του. Αυτό το πράγμα ο Καρέλης δεν μπόρεσε να το κάνει ούτε χθες. Έβγαινε πολλές φορές έξω από την περιοχή για να πάρει μπάλα, για να την κατεβάσει, και θεωρώ ότι κάπως έτσι δεν έγινε απειλητικός ο ΠΑΟΚ στην περιοχή της Βίντη. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε τα πάντα. Εγώ το μόνο που δεν καταλαβαίνω, γιατί τα άλλα έχουν μια εξήγηση λογική, και αν θέλετε το κουβεντιάζουμε, πάμε μία προς μία τις επιλογές του Λουτσέσκου. Το μόνο που δεν καταλαβαίνω γενικότερα είναι η μη χρησιμοποίηση του ΑΚΠΟΜ. Ναι. Εντάξει, αν ήμασταν κάθε μέρα στην προπόνηση, είχαμε αυτό το δικαίωμα, θα είχα φυσικά μια εξήγηση. Δεν είμαστε, δεν έχω εικόνα και δεν έχω απαντήσεις. Εντάξει, γιατί ο Λουτσέσκου δεν εμπιστεύεται καθόλου, μα καθόλου τον ΑΚΠΟΜ, που τον θεωρώ περισσότερο σεντερφόρ από τον Καρέλη. Από τον Μπρίγιοβιτς σίγουρα όχι, αλλά από τον Καρέλη τον θεωρώ μια πολύ καλή λύση. Τώρα, προφανώς φαντάζομαι κάτι παραπάνω βλέπει στις προπονήσεις του Λουτσέσκου. Είναι η εύκολη απάντηση. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω άλλη. Εντάξει, δεν έχω εικόνα από τις προπονήσεις. Από αυτά που μαθαίνω, δεν μπορώ να βγάλω μια τεκμηρωμένη έτσι, απάντηση για το τι συμβαίνει με τον ΑΚΠΟΜ. Εντάξει, ο Καρέλης όμως σκέψου έχει πάρει κάποια λεπτά και ξεκίνησε βασικώς, αν θυμάμαι καλά, στον Όφη και χθες. Δηλαδή και αυτός δεν μπορείς να πεις ότι τον έχουμε δει σε μια σειρά αγώνων με σταθερό χρόνο συμμετοχής και δεν έχει δείξει κάτι ή έχει δείξει κάτι. Ούτε ευθύνη το Λουτσέσκου που ήρθε. Πότε ήρθε ο Καρέλης, Ηλία? Τέλη Αυγούστου, ξέρω εγώ. Τελευταία μέρα των μεταγραφών. Δεν φταίει λοιπόν ο Λουτσέσκου. Οπότε και αυτό και τον Καρέλη. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία πάει για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία θέλει τον double. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που θέλει να περάσει στους ομίλους του Europa League. Ξεκάθαρα θέλει. Ωραία. Ξεκάθαρα θέλει. Οπότε όποιο παίχτη αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα πολύ υψηλό, δεν πρέπει να ζητάει χρόνο συνεχόμενα παιχνίδια. Όσοι μπαίνουν και προπονούνται με την ομάδα πρέπει να αρπάζουν την ευκαιρία. Δεν έχει την πολυτέλεια σε αυτό το κομμάτι τη σεζόν να δίνει χρόνο, να δίνει τρία παιχνίδια συνεχόμενα στον Καρέλη για να πάρει τη φόρμα του, να δίνει τρία συνεχόμενα παιχνίδια στον Κίτσιου για να πάρει τη φόρμα του, να δίνει τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο Κατσερίδη για να πάρει τη φόρμα του. Okay, μπήκανε σε μια ομάδα στρωμένη, σε μια ομάδα δουλεμένη, και όποιο θέλει να φάει τη θέση του μπροστινού του θα πρέπει πραγματικά, ακόμα και στο 20 λεπτό που θα παίξει, να δείξει το ότι μπορεί το κάτι παραπάνω. Ο Ουάρντα που το έδειξε. Στην πρώτη εβδομάδα στην Ολλανδία, ήσουν Αστέριο. Ναι. Που πάρθηκε η απόφαση να φύγει ο Ενρίκε και να μείνει ο Ουάρντα. Μέσα σε μια εβδομάδα μέσα. Εντάξει, εδώ όμως δεν μιλάμε. Μιλάμε για μια εικόνα ενός παίκτη. Ναι. Ο Καρέλης κρίνεται νομίζω με βάση το γεγονός ότι δεν έχει σκοράρει. Δηλαδή για πολλούς αυτό το θέμα. Το σίγουρο είναι, παιδιά, ότι δεν μπορεί ο Λουτσέσκου να βάζει τους ίδιους 11. Σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, γιατί διαβάζω και ακούω απόψεις ότι τι το ήθελε το rotation σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, αν έπαιζαν όμως οι Γηδοί. Εντάξει, πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Πάλι θα, αν έπαιζαν όμως οι Γηδοί, πάλι θα λέγαμε γιατί δεν έκανε rotation, γιατί θα έβγαινε σε κάποιο επόμενο παιχνίδι θέμα. Να έβαζε δηλαδή τον Πρίγιοβιτς, να έβαζε. Το Βέρμπλουμ. Το Βέρμπλουμ, ναι, όλοι κανονικά. Και με τον Παναθηναϊκό να έρχονταν η στραβή αυτή. Βλέπουμε ο Μάτος. Μετά το έργο θα γυρνούσε. Την δεν είναι στόχος μας η Ευρώπη, θα λέγανε οι ίδιοι. Εντάξει, δεν είναι στόχος μας η Ευρώπη. Στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ναι, γιατί κάνεις rotation, και μάλλον γιατί δεν κάνεις rotation με τη Βίτη. Παιδιά, όλα δικά μας δεν γίνονται. Παράδειγμα σε αυτό που λες είναι η περίπτωση του Μάτος, ρε Στέργιο. Που δεν αλλάζει, αλλά βλέπεις ότι πλέον έχει σκάσει. Δηλαδή, χθες κάνει 15 λάθη. Όχι 15. Ναι. Ό,τι κάνει είναι λάθη. Δεν νομίζω να κάνει κάτι σωστό. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις ότι εκεί που δεν γίνεται rotation, γιατί κατά ψέματα φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Λουτσέσκου δεν εμπιστεύεται τον Κίτσιου, εκεί έχει θέμα με τον Μάτος πλέον. Και έχει μπροστά σου μια σειρά αγώνων. Του Πρίγιοβιτς, η εικόνα του Πρίγιοβιτς στο Χαριλάου λίγο πριν τον γκολ είναι όχι απλά ότι έπρεπε να βγει. Εγώ πιστεύω ότι βάζει το 1-2 και αν είδατε, δεν έτρεξε να πανηγυρίσει. Ναι, δεν είχε ανάσεις. Ναι. Είναι όπως ο Ήβιτς που είχε βάλει τον γκολ και μετά κάνει μια εβδομάδα διακοπές πριν πάει στη Σερβία για το Μουντιάλ, να σωματωθεί στην Εθνική Σερβία. Κάνει άλλη μια εβδομάδα μετά. Ακριβώς. Ενώ οι άλλοι κάνουν 45 μέρες διακοπές, ο Πρίγιοβιτς κάνει 15 και αυτές σπαστές. Ναι. Ούτε καν δύο συνεχόμενες. Εντάξει. Διάβασα κάπου ότι εντάξει, ρε παιδιά, στην Τούμπα είναι και τα δύο παιχνίδια, με Βίντι και Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί ο Πρίγιοβιτς, δεν έχει ταξίδι. Ναι. Εντάξει, η βλακία χτυπάει κόκκινο. Είναι okay. Δύσκολο το πανόραμα, Μακεδονία Παλάς. Είναι.
Εντάξει, με αυτή τη λογική να παίξει και Πέμπτη και Δευτέρα. Ναι, αν είχαμε μάτσει και Τετάρτη, αφού δεν έχει μετακινήσει, μπορεί να βγάλει 90 λεπτά μέσα σε 5 μέρες. Εντάξει, αυτή δεν είναι λογική νομίζω. Πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 20. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε την παράσταση του Γιάννη Πλούταρχου στο Ρίζι σε καζίνο. Έγινε ένας πανικός χθες. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Οι τρεις τελευταίες παραστάσεις του Γιάννη Πλούταρχου στο θέατρο Βεργίνα του Ρίζι σε καζίνο. Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση με τίτλο Όλα σε ένα τα βρήκα. Κλείστε εγκαίρω στις θέσεις σας. Στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Στο ticketservices.gr και στα καταστήματα public. Δεν είναι υποχρεωτική η είσοδος στο καζίνο, είναι προαιρετική και δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου για όσους θελήσουν να δοκιμάσουν λίγο ή πολύ την τύχη τους. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Μπαίνετε στοίχημα.gr από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Να ευχαριστήσουμε τη Μίλαν βασικά, καταρχήν, και τον Βασιλιά κατά δεύτερο λόγο. Μα πήρε στο λαιμό του για τη Μίλαν. Εγώ έπαιξα γκολ. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Δεν βλέπετε αυτό πράγμα. Να σα πω κάτι. Επειδή ακούω την εκπομπή και την δικιά μα, ωραία, και του Βασιλιά, σε επανάληψη στο YouTube. Βασιλιά, εμπιστευόμαστε με κλειστά μάτια, εντάξει, αλλά στο συγκεκριμένο. Το είπε βέβαια ο άνθρωπος. Τρεις φορές μέσα στη χρονιά την έχει βρήσει, την έχει πει θα την κυνηγήσω στο πάνω. Μα την έβριζε και χθες. Ναι. Λέει τη βρίζω, ναι, αλλά θεωρώ. Μπέτης είσαι, ρε φίλε. Ένα, δύο, διπλό. Είναι η κλασική περίπτωση πολύς μεγάλης ομάδας η οποία δεν μπορεί να βρει παίχτες, δεν μπορεί να βρει λύσεις και θα το πληρώνει αυτό εδώ SI. Δηλαδή είδα τις φάσεις του που είχε το συνδρομητικό στα στιγμιότυπα. Ρε παιδιά, δεν είχε φάση της Μίλαν πέραν του γκολ. Ναι. Δεν βλέπω να κάθεται πολύ ο... Και αν δεν είχε και ο Ολυμπιακός σοβαρά στόπερ. Αν είχε ο βασικά Ολυμπιακός σοβαρά στόπερ, θα τις έπαιρνε και ο Ολυμπιακός διπλό. Εμένα, παιδιά, ο ΠΑΟΚ με πλήγωσε λίγο. Εντάξει. Δηλαδή αυτό μου το χάλασε. Δεν παίζουμε ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει. Εγώ δεν τον ακούμπησα χθες τον ΠΑΟΚ. Μας πλήγωσαν οι Κύπριοι αδερφοί μας. Όχι, εντάξει. Μαζί μας είναι φυσικά και η Αναδομό. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες με συνέπεια πάντα στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και η καλύτερη τεχνική. Θα σας τα κάνουν όλα ακριβώς όπως τα θέλετε. Μπορείτε να πάρετε μία γεύση από τη δουλειά της Αναδομό στη σελίδα του στο Facebook, στο anadomo.gr, τηλέφωνο 2311 241 508 και φυσικά η Αναδομό βρίσκεται στην Αγία Σοφίας 18. Ναξούς! Ο ΠΑΟΚ τίνεται με Ναξούς ξανά. Οι παίκτες και τα στελέχη του ΠΑΟΚ θα φορούν για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια Ναξούς, ειδικά σχεδιασμένα για τον δικέφαλο. Όλα τα κομμάτια και της ανδρικής συλλογής. Τη ΝΑΚ θα το βρείτε στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos και στα stock που υπάρχουν σε όλη την πόλη. Και φυσικά μαζί μας είναι και η Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές και πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. 25 Μαρτίου 12 το ένα κατάστημα. Στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά το άλλο και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε και να δείτε όλα τα σχέδια. Όπως αναμενόταν, η Chelsea δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα να κερδίσει την Μπάτε στο Stamford Bridge. Τρία γκολ, ο Loft του Τσίκ. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε Γουίλιαν, ένα βάλε, ρε φίλε. Ένα. Εσύ είχες παίξει Γουίλιαν. Ναι. Αμάρι, Ηλία. 3-20 είναι, ρε φίλε. Να πούμε και ένα κλισέ. Το έστειλε το μήνυμα στον Σάρι, ο Loft του Τσίκ. Ναι, ναι. Οποίος, εντάξει, μήνυμα. Στο Chelsea 24. Ναι, έστειλε το μήνυμα. Εμένα γιατί δεν με βάζεις. Εντάξει, το μιλάμε για διεθνή Άγγλο Χάφ, εντάξει. Δεν είναι ο πιτσιρικάς από την ΚΑΠΑ 19 που. Ποιος okay. Θα παίξει αυτός ή ο Μπάρκλι. Εντάξει. Είσαι εσύ τώρα ο στέριος του Λονδίνου. Ωραία. Θα βγεις να πεις γιατί δεν παίζει και παίζει ο Μπάρκλι. Όχι. Έφτασε η Chelsea τους 9 βαθμούς, αναμενόμενο. Νομίζω έχει προκριθεί, εντάξει, ξεκάθαρα. Μαθηματικά σίγουρα όχι, αλλά πρακτικά και ρεαλιστικά έχει περάσει η Chelsea. Να φτάσει στους 12, τις ευχόμαστε. 3 ο ΠΑΟΚ, 3 η Μπάτε, 3 η Βίντι. Ένα σενάριο σίγουρα όχι το καλύτερο δυνατό για τον ΠΑΟΚ, άσχημο σενάριο. Εντάξει, θα μπορούσε η κατάσταση να είναι 9-6-3-0. Να πάει και ο ΠΑΟΚ για
ένα διπλό στη Βουδαπέστη και να τελειώνει την πουγάδα. Αλλά πλέον, εντάξει, έχει καταλάβει και ο Λουτσέσκου και η παίκτος του ότι η Βίντι έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει και σε δεύτερη νίκη στη Βουδαπέστη στις 8 Νοεμβρίου. Οπότε καλό θα είναι εκεί ο ΠΑΟΚ να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, να παρουσιάσει το πρόσωπο που έδειξε στον Μπορίσοφ, να πάρει ένα διπλό που λογικά θα βγάλει τη Βίντι εκτός μάχης, θεωρώ. Εκτός και αν κερδίσει η Βίντι την Τζέλσι, τι να πω εκεί. Αλλά και πάλι, εάν ο ΠΑΟΚ βγάλει ένα διπλό στη Βίντι, αν μπορέσει και με καλό σκορ ακόμα καλύτερα, δηλαδή πέρα από, από ένα 0-1, εντάξει, η νίκη είναι το βασικό, αλλά αν φτάσουμε εκεί, καλό θα είναι τουλάχιστον να φτάσει το σκορ του χθεσινού αγώνα, να κερδίσει και την πάτη στην Τούμπα τελευταία αγωνιστική και να αποκριθεί στον επόμενο γύρο. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Νομίζω ότι η ομάδα θα αφήσει στην άκρη το μάτσι με τη Βίντι, πέρα από τα κομμάτια τα πολλά που δεν άρεσαν σε κανέναν και στο Λουτσέσκου φυσικά, να δει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και όταν έρθει σε δύο εβδομάδες η στιγμή που θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Βίντι, θα δει ο ΠΑΟΚ πώς θα φύγει με το διπλό. Λοιπόν, να πούμε και λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε FM κενό. Το μήνυμά σας το στέλνετε στο 5-45-26. Ναι. Έτσι. Οτιδήποτε θέλετε να βρείτε. Και στην ομάδα μας στο Facebook. Το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο. Ναι. 107-4. Εγώ λέω στην πορεία μπορεί να ανοίξουμε και γραμμές. Ναι. Εγώ λέω να ανοίξουμε. Έτσι μετά τις 1. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Μαζί και με τον Σταύρο. Εδώ είμαστε με air condition ανοιχτό. Ναι, αλλά με το κανάλι του Προέδρου. Εντάξει. Ένα στα δύο. Τέλος πάντων. Γλου γλου γλου. Καλησπέρα, Σταύρο μου. Ηλία, τι έγινε, φίλε? Δεν δουλεύει σήμερα. Γιορτάζει πολύ. Γιορτάζει πολύ. Ήθελα να ψωνίσω λίγο. Αλλά ατύχησε. Το λίγο το Σταύρο τα λέει να ψωνίσω το μισό μαγαζί, δηλαδή. Ατύχησε όμω η Ηλία. Αντίχησε η Ηλία. Όχι, στον Ηλία παίρνω ένα όταν πάω. Γιατί? Ένα. Γιατί το προϊόν που πουλάει, τα παντελόνια, δηλαδή πρέπει να το δοκιμάζει. Και βαριέμαι απελπιστικά. Ναι, όμω, ρε φίλε, όταν είχε έρθει το Πάσχα, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία, ρωτάει, έχει μαύρο τζιν. Ωραία. Στενό έτσι, γιατί τα φοράει και. Ελαστικά. Του λέω ναι. Έρχεται, 10 λεπτά δεν έκανε. Είμαι γρήγορο, δε φίλε. Άμα ήταν όλοι οι πελάτε σαν και εμένα, θα είχατε οικονομήσει όλοι. Ναι, φίλε. Έχει παραπάνω και... από 3 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη, δηλαδή αυτό εννοώ. Ναι. Τώρα έχει 2.900. Εντάξει. Εδώ μιλάμε για ΠΑΟΚ. Τι είπατε στο πρώτο ημίωρο, παιδιά? Είπαμε ότι. Ότι δεν βλεπόμασταν. Ναι. Γεγονός. Είπαμε τα λάθη συγκεκριμένων παιχτών. Καλά, πρώτα απ' όλα αυτό που συμβαίνει. Με 2-3, πραγματικά. Δηλαδή συνέλθετε, δηλαδή φτάνει. Κάντε μία ενέργεια. Μία. Δεν είναι. Υπάρχει έλλειμμα συγκέντρωση σε συγκεκριμένους παίχτες. Και αν δεν φάνηκε σε προηγούμενα παιχνίδια, γιατί ο αντίπαλος δεν το πίστευε και πολύ. Αυτή ήταν, φίλε, πολύ καλά διαβασμένη. Πάρα πολύ καλά διαβασμένη. Μας κλείσανε καλά, δεν κάναμε φάσεις. Πολύ καλός προπονητής ο φίλος. Πολύ καλός ο Μάρκο. Εντάξει, τον ξέραμε από την Παρτιζάν. Εντάξει, έχουμε και προσωπικές σχέσεις. Εγώ δεν θέλω να είμαι. Και πώς το λένε. Αλλά αυτό το ότι ήταν με τη Βίντι σίγουρο το παιχνίδι. Δείτε λίγο τα αποτέλεσματα της Βίντι, ρε παιδιά, φέτος. Πρώτα απ' όλα την ΑΕΚ αποκλείστηκε επειδή έβαγε την κόκκινη στο πρώτο παιχνίδι. Το ξεπερνάμε αυτό. Έχει αποκλείσει τον Γκόρετς. Έχει αποκλείσει τη Μάλμε. Ωραία. Με την Τζέλσι έχασε 1-0. 1-0. Οι άλλοι χάνανε στο 10-2-0 χθες. Είναι ένα κακό παιχνίδι της Βίντι με την Πάτε Μπόρισοφ που τα έχασε αποστημένες μπάλες. Μια πολύ δυναμική ομάδα. Δεν είναι αγόρι μου τόπο. Εντάξει, οκ. Okay. Που και εσύ τις δύο καλύτερες ευκαιρίες που έκανες αποστημένες τις έκανες. Καλά, εννοείται. Δεν είναι top, οκ. Okay. Δεν είναι κανένα φόβητρο, οκ. Okay. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όταν μια ομάδα είναι διαβασμένη, όταν είναι αθλητική και όταν ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, τα ζητούμενά της είναι ξεκάθαρα, δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι είναι εύκολο το παιχνίδι. Και δεν το έχει κάνει μία και δύο φορές. Το είπε και ο Νίκος στην συνέντευξη τύπου. Ότι κοίταξε να δείτε, είπε ένα ήταν η κορυφαία εμφάνιση. Τι κορυφαία, ρε, και αποκλείσε την Λουντογκόρετς. Η Λουντογκόρετς δεν είναι τυχαία ομάδα. Καλά, πλάκα, κάνεις. Είναι νούμερο ένα δύναμη στο βουλγάρικο ποδόσφαιρο. Ποιο βουλγάρικο ποδόσφαιρο? Αυτό που είναι. Έχει παίξει Champions League δύο φορές. Ακριβώς. Δεν είναι, δηλαδή. Αυτό που είπε ο Νίκολιτς είναι ότι είμαστε μια ομάδα που δεν έχουμε την ποιότητα του ΠΑΟΚ, αλλά είμαστε σκληροί, δεν χάνουμε εύκολα, κυνηγάμε κάθε μπάλα και αυτό έδειξε και χθες. Ο ΠΑΟΚ μπήκε να παίξει. Ναι, να παίξει, αλλά ποιο είναι το ζητούμενο? Να παίζω. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με ένα τουπέ, με ένα τουπέ,
το οποίο το είχαμε συναντήσει σε παλιότερες χρονιές, σε διάφορα τοπικά ντέρμπι όπως τις προηγούμενες Κυριακής. Ωραία, δεν το κάναμε αυτό την προηγούμενη Κυριακή. Πίσω. Γενικά σου λέω ότι μπήκε με ένα τουπέ, το οποίο δεν του το επιτρέπει η απόδοση και γενικότερα η στιγμή του αγώνα. Ναι. Παίζεις Europa League. Για να είναι μια ομάδα αντίπαλό σου σε αυτή τη διοργάνωση σημαίνει ότι είναι καλή. Μα σημαίνει ότι κάτι δεν παίζει. Είναι, δεν είναι ότι δεν κερδίζεις. Είναι ότι χάνεις. Τους βάζουμε στο παιχνίδι. Τους βάζουμε στο παιχνίδι. Τώρα είναι τρεις ομάδες με τρεις βαθμούς. Ωραία. Εσύ πρέπει να πας να κερδίσεις την Ουγγαρία. Στη χειρότερη να μην χάσεις. Στη χειρότερη να μην χάσεις. Αν θες όμως να μην εξαρτάσεις από την Τζέλση και την Πάτε, πρέπει να κερδίσεις. Αυτό σου λέω. Γιατί αν δεν χάσεις, φέρεις μια ισοπαλία. Ναι, άμα χάσεις, είσαι εκτός. Μετά και αν περιμένεις αποτελέσματα. Για... Μετά είσαι εκτός, δηλαδή. Μετά είσαι εκτός. Μετά πρέπει να ζήσεις το έπο. Μα έχεις ισοβαθμία με Βίντι μετά που τη χάνεις. Γιατί πρέπει να κερδίσεις το Λονδίνο, τώρα εντάξει, είναι μας σοβαρή. Ναι. Στο αυτά... κατεβάσει την K19. Αυτά μια φορά γίνονται με την νίκη στο Λονδίνο. Δηλαδή, πας τώρα να παίξεις την υπερπάντων αγώνα στην Ουγγαρία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα γινότανε, γιατί μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, θα γινότανε. Η ομάδα πληρώνει την πίεση που παίζει και το γεγονός ότι πολλοί σε κομβικές θέσεις δεν καλύφθηκε ακόμα το κενό. Δηλαδή τώρα τι να πεις, ότι πώς το λένε, ο Κρέσπο δεν σου κάνει μια γκέλα, θα την κάνει, την έκανε χθες. Έχει κάνει 15 καλά παιχνίδια, σου κάνει και μια στραβή, δεν την κάνει. Πήρε ποτέ ανάσα. Ο Μάτος είναι καλύτερος παίξης Βίντι. Κάνει μόνο λάθη. 90 λεπτά. Ο Πέλκας παλεύει να μπει μόνος του συνεχώς και να πάρει ενέργειες μόνος του. Δεν του βγαίνονται μισοί. Αυτοί πήραν ανάσες ποτέ. Το ότι κάνω rotation τι σημαίνει, βγάζω τον Μπρίγιοφτς και βάζω τον Καρέλη, ωραία. Βγάζω τον Βιερίνια, βάζω τον Τόσκα, ωραία. Βγάζω τον Βέρμπλουμ, βάζω τον Σάχοφ, ωραία. Βγάζω τον Ζαμπά, τον Λιμνιό, ωραία. Αυτό είναι το rotation. Rotation στο δεξί μπακ έχω. Rotation στο αντικαταστάτη του Μαουρίτσιο έχω. Τους στόπερ που θα τους φρεσκάρω. Όχι, με τίποτα. Άρα μην μιλάμε για rotation, μιλάμε για μερικό rotation. Rotation είναι όταν έχω τη δυνατότητα να καλύψω, εντάξει, όλους τους παίκτες του κορμού. Μία τον ένα, μία τον άλλον. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει Σταύρο και Ηλία και με την ίδια δεκάδα 60 μάτς. Αυτό λέω. Γιατί ακούγεται και αυτό ότι γιατί έκανε rotation. Δεν είναι, άσε, άκου να δεις. Φύγε από το μικρό κόσμο του Facebook. Γράψου τώρα. Όχι, δεν είναι μόνο στο Facebook. Έλα τώρα. Εντάξει. Είναι αμυαστιότητες τώρα. Και στον αέρα ακούγονται, okay, δεν μπορεί να πάει σε 60 μάτς με τον Μπρίγκερ και την ίδια δεκάδα. Δεν μπορεί να πάει σε 60 μάτς. Έτσι. Εννοείται. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα, δεν μιλήσουμε με αυτή τη λογική. Θα μιλήσουμε με τη λογική του ότι υπάρχουν παίκτες που δεν βλέπονται. Και παίζουν αναγκαστικά. Δηλαδή, γιατί να κατηγορήσω εγώ τον Μάτος που δεν βλέπετε εδώ και τρία παιχνίδια. Δεν μιλάμε για. Τι τρία παραπάνω. Μισή ενέργεια. Να πω κάτι. Περίμενα, θα ολοκληρώσω για να παρεξηγηθώ. Τον Πέλκα, γιατί να. Παίζει συνεχώς ο Πέλκα. Αφού έχει σκάσει, δεν το βλέπει. Πιέζει, 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 πιέζει. Φεύγουν όλες οι δυνάμεις του στην πίεση. Αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν τις ξοδεύει εκεί. Ωραία, γιατί λέει πιέζω, αυτό θέλει ο προπονητής. Ναι, ρε φίλε, αλλά. Έχεις και έναν δημιουργικό ρόλο. Έναν εκτελεστικό ρόλο. Εντάξει. Ο Καρέλης δεν έχει γίνει ακόμα κομμάτι της ομάδας. Εδώ τώρα δεν είμαστε να ισοπεδώσουμε μετά από μια ήττα. Είναι μια σειρά αγώνων που έχει εμφανίσει αδυναμίες. Το γκολ στον Άρη το τρώμε, είναι το δεύτερο που τρώμε στο πρωτάθλημα. Έχοντας οι αντίπαλοι ένα γκολ σε 64 τελικές. Έγινε το 2 σε 65. Το φυσιολογικό είναι το ένα γκολ ανά 15 να τρως. Εμείς είχαμε φτάσει το 1-64. Κάτι που σημαίνει αυτομάτως ότι ναι, μας άνοιξε και η σούφρα. Λαϊκά. Εντάξει. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι ξεκάθαρα. Και επειδή πλησιάζει ο Γενάρης, εγώ δεν είμαι των μεταγραφών. Ωραία. Αλλά αν είναι να γίνει κάτι πολύ στοχευμένο, πάρα πολύ στοχευμένο, ωραία, και να μην γίνει μισή ανανέωση χωρίς λόγο. Μισή ανανέωση χωρίς λόγο να μην γίνει. Υπάρχουν. Τα κενά είναι γνωστά. Θα μπει, λέει ο Βέρμπλουμ. Μπήκε ο Βέρμπλουμ. Αντί του Κάνιας μπορεί να παίξει. Μπορεί. Εγώ λέω όχι. Εγώ θεωρώ ότι. Δεν έχει ταχύτητα, ρε. Ναι, εγώ θεωρώ απλά ότι ο Βέρμπλουμ δεν είναι ο αντικαταστάτης του Μαουρίτσιο. Δηλαδή, χθες είτε έπαιζε ο Βέρμπλουμ. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης του Μαουρίτσιο. Ναι, είτε έπαιζε ο Βέρμπλουμ είτε έπαιζε ο Σάχοφ, το πρόβλημα στη μεταφορά της μπάλας θα ήταν το ίδιο.
Ο Βέρμπλουμ θα ήταν πιο χρήσιμο χθες. Επειδή θα έκοβε λίγο περισσότερο. Επειδή τα έπαιζε ξύλο. Και αυτοί παίζαν ξύλο. Ναι. Θα πήγαινε πιο δυνατά στις φάσεις. Το θες όμως με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα είναι πιο δυναμικοί. Για να... Γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό μάτσα από τη διάδα. Ναι. Εντάξει. Και λογικά. Εγώ δεν λέω γιατί έπαιξε ο Σάχοφ και όχι ο Βέρμπλουμ. Ναι. Εγώ λέω απλά τον Κάνιασμα να τον ξεκουράσω. Σχεδόν όχι. Ο Μαουρίτσιο θα χτυπήσει κλαίω. Με μαύρο δάκρυ. Κλαίω. Ωραία. Ο Τόσκα είναι ένα πολύ καλό αμυντικό γενές μπακ. Εντάξει. Στην Τούμπα μπορώ να παίξω με την οικογένεια στην μπακ απέναντι στην Ελλάδα. Έβγαινε μπροστά και δεν ήξερε τι να κάνει. Όχι, δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν το έχει το παιδί αυτό το πράγμα. Δεν έχει ανεβάσματα. Έδινε την μπάλα δίπλα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αυτά που λέμε τόσο καιρό ότι υπάρχουν αδυναμίες στο ρόστερ, σου φάνηκαν χθες για πλάκα. Σου φάνηκαν όμως και σε άλλα παιχνίδια. Δεν είναι ότι μία μέρα λέμε κάτι και είναι έτσι για μία μέρα, για μία κακιά βραδιά που όλες οι ομάδες δικαιούνται να έχουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Τα οποία δεν λύθηκαν ποτέ. Απλά θέλω να. Αυτό που πήγα πριν να σε διακόψω και δεν μπόρεσα. Λοιπόν, ο Πέλκας έχει δικαιολογία. Το διάστημα της διακοπής πήρε 2,90 λεπτά στην Εθνική. Ναι. Και στον τραυματισμό γύρισε πιο γρήγορα για να παίξει με τον Άρη. Ναι. Για μένα, ο Μάτος δεν είχε δικαιολογία. Διότι στη διάστημα της διακοπής δεν πήρε ούτε ένα μάτς. Ναι. Γι' αυτό δηλαδή είναι, δεν είναι ότι είναι τόσο σκασμένος, είναι ότι είναι και σε κακό momentum. Δεν παίζει συγκεντρωμένα, ρε. Κάνει μόνιμα λάθη. Του έχει πάρει όλες τις κεφαλιές αυτός ο αριστερός, εξτρέμ όλα τα γεμίσματα, κερδίζουν μέτρα συνεχώς από εκεί πέρα. Δεν προωθεί γρήγορα το παιχνίδι, δεν έχει ανεβάσματα. Χάνει τον παίκτη στον γκολ, σε φάση που ο ίδιος έδωσε μέτρα από δικό του λάθος. Κάνει εύκολα φάουλ. Βγάλει τον έξω, μα δεν μπορεί, ρε. Ένα παιχνίδι δύο να ρεμίσει. Ποιον έχω από πίσω, εμένα. Εμένα. Δεν με ενδιαφέρει ποιον είσαι από πίσω, να είχες. Έχει τον Κίτσιο και βάλει τον Κίτσιο, ένα αγόρι μου. Έχει 30 παιχνίδια έχει στην Ευρώπη. Δεν είναι κανένα άπειρο, 22 χρονών είναι. Ο Κίτσιο πληρώνει το κακό παιχνίδι που έκανε με τον Άρη. Απλά θεωρώ ότι εντάξει, όπως πρέπει να. Άκου τώρα, ο Κίτσιο δεν είναι εμπορικό. Επειδή θα μείνουν κάποια στα πρόσωπα. Ο Κίτσιο δεν είναι εμπορικό και του αρέσει να τον κυνηγάνε όλοι. Ωραία. Από το να μου σκάσει ο Μάτος. Ωραία, θα ρισκάρω με τον Κίτσιο, δεν φίλε, ναι. Τι να κάνω, αυτόν έχω. Ας έπαιρνα τον. Ποιον έπαιρνα, έναν άλλον να τον είχα από πίσω. Ναι. Τώρα έχω αυτόν. Να. Δεν μπορώ να κάνω μέσα τη περίοδου να πάω να βρω έναν ακόμα. Ούτε η περίπτωση του Σνά, γιατί μάλλον με ένα συνάδελφο χθες πάλι. Ο Σνά δεν θα καθίσει στον πάγκο να παίζει ο Μάτος. Θα με κάνει μπουρδέλο. Δεν είναι μόνο ότι θα καθίσει στον πάγκο. Ο Σνά μετά από ένα χρόνο απραξίας, ωραία, πρέπει να πάρει 5-6 παιχνίδια συνεχόμενα για να βρει ένα ρυθμό. Αυτό που λέγαμε πριν έρθεις είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια οι παίκτες που έχουν έρθει να τους δώσει 3-4 παιχνίδια να βρουν ρυθμό, διότι δεν παίζουν για τους παίκτες, παίζουν για την ομάδα. Όσοι έρχονται πρέπει να βρουν ευκαιρία να δείξουν ακόμα και στο 20 λεπτό και στο ένα παιχνίδι ότι μπορούν να μπουν μέσα στο γκρουπ. Τέλος πάντων, εδώ τα πράγματα όπως έχουν διαμορφωθεί, είμαστε τυχεροί με στη βλακεία μας, γιατί περί βλακείας πρόκειται. Γιατί οι γκέλες γίνονται εκτός πρωταθλήματος. Έγινε μία με τον Άρη στο κύπελο, να περάσει να φύγει. Έγινε μία χθες που σου δημιουργεί συνθήκες μας του παιχνίδι βέβαια. Ναι, γιατί με τον Άρη στο κύπελο παίζει με δύο ομάδες Β' Εθνικής, ναι. Που είναι ανέτοιμες εντελώς. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι είναι ανέτοιμες, είναι ότι είναι Β' Εθνικής. Αλλά θέλω να πω με λίγα λόγια ότι έχουμε το 7 στο 7 στο πρωτάθλημα και είναι μαξιλαράκι. Αλλά υπάρχουν και καμπανάκια που χτυπάνε. Υπάρχουν και καμπανάκια που χτυπάνε. Θα μου πεις τώρα, πόσες ομάδες σαν τη Βίντι θα συναντήσεις, Βίντι εννοώντας με αυτή την τακτική συνείδηση και τη δύναμη. Εντάξει. Δεν έχει τέτοιες. Γιατί αυτές είναι που μας δυσκολεύουν. Τα παιδιά αυτά ήταν δυνατά και σωστά τοποθετημένα. Και δεν είχες κάποια ποιότητα, εντάξει. Δηλαδή, πώς δεν είχες και μπροστά, μια χαρά ήταν. Μισό λεπτό. Ο Χούστη δεν είναι ο γνωστός. Ναι. Ο διεθνής όγκρος, παιδιά, ο συγκεκριμένος παίχτης, πριν από 4-5 χρόνια. Ωραία, κόστιζε και 4-5 εκατομμύρια. Εννοείται. Εγώ δεν ήξερα ότι έπαιζε εκεί. Ναι. Τέλος πάντων, είναι πρωταθλητές. Ωραία. Έχουν το μέταλλο. Πάνε, παίζουν, ρε φίλε. Δεν έχουν το παιχνίδι τους. Εντάξει. Δεν θα πετύχουμε τέτοιες ομάδες πολλές που έχουν τόσο σκληρή και τακτική συνείδηση και είναι και δυνατά παιδιά. Αλλά και πάλι σου λέει ένα παιχνίδι που πρέπει να το διαβάσεις. Σύνελθε. Και το σύνελθε σημαίνει. Ότι πρώτον κατέβασε τον Αμανέ κάτω και δεύτερον, παιδιά, πλησιάζει ο Γενάρης, υπάρχει μια κίνηση που πρέπει να κάνω οπωσδήποτε.
ένα γρήγορο γάμο εξάρι που να μπορεί να παίζει και στόπερ. Γιατί ο άλλος θα κλάσει. Θα πάω δηλαδή με τον Γκάνιας, ωραία, 60 παιχνίδια. Δεν γίνεται. Εγώ να σου πω πάντως την αλήθεια, όταν άκουγα τον Νίκολετς να λέει χθες ότι δεν ήρθαμε για ντεκόρ, δεν τον πολύ πίστεψε. Δηλαδή λέω ότι το είπε και αν το πήρε, παιδί μου, τι θα πει ο άνθρωπος. Μάλλον δεν το πίστεψε, δεν το πίστεψε ούτε ο Λουτσέσκο ούτε οι παίκτες. Εντάξει, ξεκάθαρα νομίζω. Όχι, ο Λουτσέσκο παραδέχτηκε το λάθος του. Ωραία. Όταν η ομάδα είναι τόσο κακή, έχει και αυτό το μερίδιο ευθύνης στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Προσέγγισε το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει παιχνίδι που το κερδίζει πριν παίξει. Πάω και δεν έπαιξε χθες. Και δεν έπαιξε γιατί είχε ένα ηλίθιο τουπέ. Το οποίο δεν το δικαιολογεί η εικόνα του. Δεν θα φέρουμε την καταστροφή, αλλά από εκεί και πέρα θα κάνουμε τους χάζους. Τα ποδοσφαιρικά εγκλήματα που γίνονται χωρίς λόγο, πρέπει να τα διορθώνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και επειδή υπάρχει θέμα σύνθεσης χαρακτηριστικών, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Ωραία, λείπει ο Μαουρίτσιο. Ποιος παίζει, ρε. Ποιος μπορεί να ηρεμήσει την ομάδα και να οργανώσει το παιχνίδι σωστά. Εγώ σου έχω λύσει, αλλά δεν την έχει δει ποτέ ο προπονητής. Ο Κατουρί. Και ο Πέλκας. Ο Πέλκας το 8. Ναι. Δύσκολα, φίλε. Δεν ξέρω. Εγώ το θυμάμαι ένα παιχνίδι που έχει κάνει. Μόνο ο Κατουρί μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί έχει και το κορμί. Ωραία, μπορεί να πάει στην επαφή. Ο Πέλκας δεν μπορεί να πάει. Και δεν έχει άλλον. Τον Πέλκα τι τον παίρνει από εδώ, τον πάω από εκεί, τον πάω από την άλλη. Όχι, ναι, αυτό. Είναι. Ότι δεν μπορεί μετά να βάλει κάποιον άλλον στο 10 που να μπορέσει να σου δώσει αυτά που σου δίνει ο Πέλκας. Το ότι έλειψε παραδείγματος χάρη ο Μαουρίτσιο χθες για ακόμη ένα παιχνίδι φάνηκε από την ευρικότητα που είχε ο ΠΑΟΚ στην ανάπτυξη σε όλο το διάστημα του αγώνα. Σταύρο, από το 20 μέχρι το 40, μέχρι το 45, ο Πέλκας έχει γυρίσει 5 φορές πίσω από τον Γκάνιας να πάρει την μπάλα. Αυτό συμβαίνει πάντα όταν δεν υπάρχει οργάνωση. Ναι, γιατί ο Σάχοφ δεν μπορούσε να το κάνει αυτό εδώ. Ναι, μα ο Σάχοφ δεν είναι οχτάρι καθαρό, ρε. Είναι οχτάρο δεκάρι με κορμί οχταριού. Ο Σάχοφ το αρέσει να κινείται εκεί μπροστά. Δεν έχει να το πολύ, κάνει έχει πολλά, πολύ καλά κοψίματα στην περιοχή, έχει τον γκολ. Αλλά... χωρίς την μπάλα, καλύτερο, ναι. Όχι με την μπάλα. Αλλά και εδώ τώρα σου λέω. Δηλαδή, έχω μια θέση πιασμένη από τον Σάχοφ στα οχτάρια. Ωραία. Ίδιο κορμί με τον Ελκαντουρί. Ταχύτητα πιο κάτω. Με τον Μαουρίτσιο ίδιο κορμί. Ταχύτητα ίδια. Αλλά χειρότερο σου με την μπάλα. Περιττή θέση στο ρόστερ. Είναι περιττός. Αν είχα άλλα κορμιά και άλλα χαρακτηριστικά στα υπόλοιπα οχτάρια, να πάει στο διάολο. Και εδώ φαίνεται βέβαια το γεγονός ότι είχαμε δύο γρήγορα οχτάρια και τα αφήσαμε να φύγουν. Ο Μουλέν που ήταν τραυματίας και δεν τον είδαμε ποτέ και το Χαρίση. Για το Χαρίση δεν ξέρω, αλλά για το Μουλέν επειδή το παρακολουθώ πολλές φορές, παίζει σε κάθε μάτσο. Παίζει. Είχε ένα τραυματισμό δύο εβδομάδες. Η ομάδα του βέβαια δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ωραία. Άξε. Παλεύει να μείνει στην Τουρκία, αλλά. Τον πήραμε, τον πληρώσαμε, ρε φίλε. Να παίρνει άλλον. Τον πληρώσαμε και πολύ ακριβά, θα ρω. Ναι, να παίρνει άλλον. Αφού έχει εντοπίσει το πρόβλημά σου είναι στην ένταση στα τρεξίματα. Πα μου παίρνει. Δηλαδή. Είναι μερικά πράγματα που θα τα βρει μπροστά σου. Αυτά παθαίνουμε τώρα. Καθώς, αυτά που συζητούσαμε, ναι, τον Ιούνιο. Η περίπτωση μου λένε είναι και λίγο άρρωστη. Ωραία, γιατί εκείνη την περίοδο είχε πει, ήξερε μέχρι και η Κουτσή Μαρία ότι πα να πάρει τον Κουρμπέλι. Εδώ πουλά το τσίμιο το 27 Γενάρη και πάνω μου πούνε ότι το κάνει σωστά. Και ακόμα ο τσίμιο δεν έχει αντικατασταθεί. Δεν έχει αντικατασταθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο τσίμιο δεν κατάλαβε γιατί έφυγε ακόμα. Τέλο πάντων, ο τσίμιο έφυγε και κάνει τη δουλειά του, πάει στο Βέλγιο. Μια χαρά. Ο Τσίμερ, παραδείγματο χάρη, θα μπορούσε να είναι αντί του Μαουρίτσιου. Όχι ότι έχει την οργάνωση αυτή, αλλά είναι πιο ήρεμο παιδί, πιο σίγουρα κρατήματα, έχει περισσότερα τρεξίματα, δηλαδή το καλύπτει αλλιώ. Τώρα δεν το καλύπτει. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλο πάντων, α επαναλάβουμε και του τρόπου επικοινωνία. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό στο 54526. Καλά είμαι, καλά είμαι. Ναι, δεν είναι καλά. Κουρασμένο είναι τέλειο. Κουρασμένο τι, αγόρι μου, που σ' αφήσαμε να κάνει μια μετάδοση και μα ξεφτύλει η Βίτη. Από αυτό είσαι κουρασμένο. Όχι, τι προηγούμενε του Europa League έχει πάει περίφημα. Εγώ. Μία νίκη τελευταία μάτ. Τα 10 μάτ ομίλων. Στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Άρα τα προηγούμενα 9, μάλλον εσύ ήσουν. Εντάξει, άρα. Α, αλλάξουμε θέμα. Είχαμε και σοπαλίε όμω. Α, αλλάξουμε θέμα. Ωραία, αυτό να το δούμε. Πόσα παιχνίδια ομίλων. Κάτι δεν πάει καλά γενικότερα. Έλα, σε 20 παιχνίδια ομίλων, ο ΠΑΟΚ έχει 7 νίκες, 8 ισοπαλίες και 5 ήττες. Συγχαρητήρια. Στην Τούμπα, Στην Τούμπα, ναι. Γιατί εκτός είμαστε καλύτερα, να υποθέσω. Εκτός είμαστε ξεκάθαρα καλύτερα. Ναι. Το εντός είναι το θέμα. Στις ισοπαλίες είμαστε καλύτερα, στις νίκες δεν νομίζω να έχουμε 7. Τι λες, δε. Εγώ θυμάμαι 7 μπαμπαμ. Μπορίσοφ. Ναι. Ωραία.
Λίμπερετς. Δύο. Δύο. Τότεναμ. Τρεις. Και Φιωρεντίνα τέσσερις. Έλα δώρα από μένα. Φιωρεντίνα τέσσερις. Ντόρτμουντ. Πέντε. Πέντε. Σάμροκ Ρόβερς. Έξι. Πληρωθήκαμε κιόλας με κριτήριο. Με το φίλο σου που είχε βάλει τα δύο, πώς είχε βάλει. Ο κολλητός σου, τα δύο γκολ και. Ναι, αδερφός. Το είπε χρόνια πολλά πριν η αγάπη. Άσε. Ναι. Ναι. Είπαμε χρόνια πολλά στον Ερίκο. Εννοείται. Είπαμε, φίλο. Είπαμε, είπαμε στον Δημήτρη Πέλκα, στον Δημήτρη Λιμνιό, στον Δημήτρη Χατζησαία. Άλλο Δημήτρη έχεις. Το Δημήτρη Γιαννούλη, ρε παιδιά. Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης, π.χ. Ο Γιαννούλης. Ωραία. Είναι μπακ που πρέπει να πέσει στον ΠΑΟΚ. Αν δεν παίζει το ένα επιθετικογενές μπακ για κάποιο λόγο, θα μπει το άλλο. Τι κοιτάς. Προσπαθεί να βρει. Πώς τα έχετε κάνει. Τις νίκες λίγο. Ποια έχουμε κάνει. Δυναμό Μίνσκ βλέπω. Δυναμό Μίνσκ ξεκούρα στο 0-2 που πήγαμε να πεθάνουμε από το κρύο. Ναι. Ναι. Τι ξεκούρα, στο 70 κάτι πήγε το πρωτοκόλλο. Ξεκούρα στο ήταν. Δυναμό Ζάγκρεπ. Δυναμό Ζάγκρεπ. Δυναμό Ζάγκρεπ. Πάλι ο κολλητός. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη ξανά. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη που συνεργάστηκε με τον Κλάους για πρώτη και τελευταία φορά. Σάμροκ Ρόβερς, Τότεναμ. Περισσότερες δικές έχουμε εκτός. Σαφτέρ Καραγκαντή με Λούκας να βάζει. Και το Θεντοκίτσιου. Δυναμό Μίνσκ. Το 14. Την Ντόρτμουντ την είπαμε. Έχεις παραπάνω δίπλα μάλλον. Ναι. Φιωρεντίνα. Και την Πάντε Μπόρισοφ. Και πολλές σοπαλίες. Σε νοκάουτ. Σε νοκάουτ έχεις παραπάνω δίπλα. Νοκάουτ. Εννοώ προκριματικά. Δηλαδή αυτό που έπρεπε να κερδίσεις έξω. Π.χ. Δυναμό Τυφλίδας. Εκεί ήταν που είχες οδηγήσει, Σταύρο. Εκεί ήταν που είχες οδηγήσει. Τι είχα οδηγήσει. Αμάξι. Όχι, στην Ολλανδία ήταν. Που πήρα το βανάκι. Πέντε μέτρα. Μη φανταστείτε. Παραπάνω δεν είναι. Έχει δίκιο συνάδελφος. Ήταν στο ταξί στην Τυφλίδα που ήταν δεξιό τίμωνα τα αυτοκίνητα. Και καθόταν στα αριστερά. Ναι, και φάγανε όλοι πρόλογο. Φάγανε πρόλογο, λέει. Φάγανε όλοι, ό,τι δικά. Εγώ τον έφαγα. Φάγανε, ναι, ναι, ναι. Που από δεξιοτήμωνα ήταν. Ναι. Δεν πήγαμε στο τελεφερίκο όμως. Ήσουν αστέριο. Πού είχαμε πει, ναι, ήμουνα. Πού είχαμε πει στο τελεφερίκο. Είχαμε σε μια βλακία, μας κατέβασε κάτω. Δεν είχαμε πει σε εκείνο που ήταν μια γραμμούλα. Καλύτερα, Σταύρο, ας, καλύτερα. Δεν είμαστε. Ναι, ναι, καλύτερα, πολύ καλύτερα, φίλε. Και εκείνο πάλι, εντάξει, λίγο μέσα μου. Τι. Τους εμπιστεύεσαι τους Γεωργιανούς τώρα. Είχε μια γραμμή, ένα τηλεφερίκ, με μια γραμμούλα, ένα σκηνάκι. Το οποίο περνούσε πάνω από την πόλη στα 500 μέτρα. 8 σύννεφο ξεκινούσε από πάνω και πήγαινε κάτω. Θα εμπιστευτώ τώρα εγώ τον Γεωργιανό, να τον εμπιστευτώ να πάμε εκεί πάνω. Δεν ήταν, όχι, κάναμε ένα meeting. Κάναμε το μικρό το τελεφερίκ. Κάναμε ένα που πήγαινε προς τα κάτω. Ένα μισή λεπτό. Ναι, σιγουράτζα. Που νομίζαμε εμείς, τώρα για να τα λέμε όλα, εγώ νόμιζα ότι είναι το άλλο. Το καλό. Και ήμουν προετοιμασμένος για κάτι πολύ ακραίο. Και μετά βλέπω που πάει με το έδαφος. Άμα γίνει κάτι και τεθεί στη Γεωργία, δύσκολο θα μαθευτεί. Ποιο ρε, είναι από αυτά τα τελεφερίκ που σπάει το σκηνή και αν δεν μπορεί να το πιάσει, να κάνει τον Ταζάν. Τελείωσε, άστο. Άστο. Και όπω κατεβαίνει έτσι και κρεμιέσαι μέσα τον Ταζάν, να δει που είναι η πισίνα, η μία, δεν έχει άλλη. Για να πέσει μέσα. Δηλαδή άλλη πισίνα δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια. Θα πείτε αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, θα ρίξουμε γραμμέ. Πάνε λίγο πιο δεξιά, μα κολλήσει όμω, αν μάρτυρε το δεόνι, ρε φίλε. Είμαι στα δύο μέτρα από σένα. Εντάξει. Εντάξει, εκτός άμα είναι Bluetooth ιός. Άμα αυτή η απόσταση είναι 2 μέτρα. 2 μέτρα είναι. Τότε η αγάπη είναι όντως 1,60. Η αγάπη λέει ότι είναι 1,60. Εγώ την πιστεύω, φίλε. Πραγματικά. Πρέπει να είναι σε άλλη μονάδα μέτρησης. Fahrenheit. Fahrenheit, ναι. Fahrenheit. Κακοπροαίρετος. 1,60 Fahrenheit. Θα ανοίξουμε γραμμές. Δεύτερη ώρα, στοίχημαν. Ήρθε έξαλλη. .gr, μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αγάπη, άκου τι λέει ο Αλίτης, ρε. Άκου τι λέει. Εγώ είπα ότι σε πιστεύω και σε πιστεύω. Καλησπέρα, θυμηθείτε το λίγο. Θα φέρουμε μέτρο και θα μετρήσετε έξω, εντάξει. Θα κάνουμε live. Θα φέρουμε μέτρο. Δεν έχω κανένα θέμα, αλήθεια. Μεζούρα να υποθέσω. Μην πάρουμε εκείνη με ένα μέτρο που είναι και που το κάνουμε. Θα μετρήσετε στον άμα το θέλω. Ένα αυτό το ρολό μέτρο. Μην πάρουμε εκείνο το ένα μέτρο και το κάνουμε δύο φορές. Και τα κίτρινα τα παλιά. Στοίχημα.gr. Δεν έχω καμία μεζούρα κίτρινη στο μαγαζί. Μέγα χορηγό τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα ο κάθε άσχετος, μάλλον ο πιο άσχετος από όλους, να μην μπερδευτεί με το application τη στοίχημα. Δηλαδή πρέπει να είσαι εντελώς μπούφος για να μην μπορείς να βρεις τις επιλογές. Έχουμε καταστραφεί στις τελευταίες μέρες, μπορούμε να πιάσουμε ούτε καρδερίνα. Και με κλειστά μάτια μπορείς μέσω κινητού. Πήγα πολύ στρέλα στο μπάσκετ χθες. Διέλυσα τη Φενέρ, διέλυσα την Μπασκόνια. Ο Σβέντε δεν έβαλε τίποτα.
Μόνο τον Ολυμπιακό έπιασα. Τα over του Ολυμπιακού είναι δώρο, παιδιά. Δεν είναι, έπαιξα over. Μακάμπι με τη διαφορά. Έδινε 8,5 και 6,8. Γενικά όμως τα over του Ολυμπιακού είναι δώρο. Είπε το αστείο ο Μπλάτ ότι θα πάω τα παιχνίδια πάνω από του 90 πόντου και όποιο θέλει να μα ακολουθήσει. Mm-hmm. Έφαγε 100 από την Αρμάνη. Ναι. Αλλά γενικά στα άλλα το πάει καλά. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω τι επιλογές έχει ποδοσφαιρικές. Θα ακούσουμε αργότερα τον Βασιλιά και τον Σταύρο να μάθουμε μπάσκετ και έχω τίποτα. Διαβάσει... Αφού προκόψαμε χθες με τη Μίλαν. Ευχαριστούμε τον Βασιλιά. Θα κυνηγηθεί μόλις έρθει. Όχι. Μας χάλασε δελτίο. Τουχοπή. Που το έλεγε κιόλας. Ότι δεν την εμπιστεύουμε, δεν έχει κοντό προπονητή. Αλλά θα παίξουμε Μίλαν. Παίξαμε κι εμείς Μίλαν και μας υποχρέωσαν. Την έβαλα και στα 11 φράγκα όταν είχα εκνευριστεί με τους δικούς μας. Στο 0-2 δίνει 11 φράγκα το χέρι. Μία φάση κάνανε, λέει ο Ηλίας. Και το κάνει το 1-2. Το γκολ αυτό δεν κάνει άλλη φάση. Κάτσε, πώς θα εκνευριστεί με τους δικούς μας αφού η Μίλαν έπαιζε στις 8. Ήμουν εκνευρισμένος από πριν. Κάτσε, ρε, όχι, ρε. Η Μίλαν με τον Ολυμπιακό έπαιζε. Σε αυτό έπαιζε. Ναι, ναι, μάλλον με άλλο είχε εκνευριστεί τότε. Έχει πολλά μάτσα χθες για να εκνευριστεί κανείς. Λοιπόν, στοίχημαν από κινητό, τάμπλετ. Ναι, στο 0-2, στο 75, 11 φράγκα, ναι. Κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή με ταχύτητα, ασφάλεια που σας προσφέρει η στοίχημα και ένα πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα. Δεύτερη ώρα μαζί μας και Φτίκας, πλακάκια και είδη γηνής, νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη όλο το φθινόπωρο. Από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Πάντε μια βόλτα από όλων 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, ή αν θέλετε πάρτε και ένα τηλέφωνο στο 2310-905-503 για να ανακαινήσετε μέρος ή και ολόκληρο το μπάνιο σας. Λοιπόν, αφού ο Σταύρος δεχτεί τη φροντίδα Παναντόλ. Παναντόλ, ναι. Η Μαρίς με φροντίζει. Το νερό σας στο σπίτι, θερμοκρασία. Δηλαδή, έχω γυναίκα στο σπίτι, η οποία με έχει γράψει κανονικά, να πεθαίνω δηλαδή, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι λογική ότι τι θα πάθεις, εντάξει, οκ, όλα καλά. Είναι αυτό που με εκνευρίζει. Δεν έχει ανάγκη αυτός. Ναι, δεν έχει ανάγκη αυτός. Δεν έχει ανάγκη αυτός. Ωραία, θα κυνηγηθεί. Εντάξει. Μου είχε πει το μυθικό χθες και είμαι έτοιμος να ψοφήσω. Γιατί πας στο γήπεδο. Έχεις προγραμματίσει τίποτα για αύριο. Να μην πεθάνω. Ωραία. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές. Στο 2-3-10-2-87 και 3-8 για να σας ακούσουμε. Για το χθεσινό μάτς, φαντάζομαι, κυρίως. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανείς μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή. Ο περπάτησα και δεν πέτυχα άνθρωπο. Η αγορά είναι κλειστή, αλλά έχει κόσμο. Στην ακρίβεια πέτυχα ένα παοξάκι τώρα με την ευκαιρία από την Ελευθερούπολη που τραβάει λούκι με το παρόν. Αυτή η μέθοδος με το παρόν είναι τεράστιο λάθος. Δηλαδή για πυρσό τον πιάσανε, δεν μαχαίρωσε κανένα. Άρα ψέα πυρσό, εντάξει. Οκ, okay, λάθος. Ωραία. Δεν μπορεί ρε φίλε να τον βάζεις να κάνει παρόν όλη την ώρα γιατί δεν μπορεί να δουλέψει. Πώς θα δουλέψει άμα πρέπει όποτε παίζει ο Πάοχ να μην βρίσκεται στη δουλειά του. Ποιος θα δεχτεί να τον έχει. Είναι μεγάλο λάθος αυτό με το παρόν. Βρες έναν άλλον τρόπο. Βρες, ξέρω εγώ, να πηγαίνει μια Κυριακή να συνεισφέρει στη δεδροφύτευση. Βρες κάτι άλλο τέλος πάντων. Για μένα η κοινωνική εργασία είναι πολύ, καλό, πολύ καλή. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Σε όλα τα επίπεδα. Κοινωνικοποιείσαι, κάνεις καλό το ένα το άλλο. Εντάξει, αψηρήσει 5 δέντρα, έτυχε τώρα. Εντάξει, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Εντάξει, είναι λάθος, ρε φίλε, το παρόν. Πάντα απ' όλα, βαριέται ο αστυνομικός που τον έχει εκεί δίπλα. Βαριέται ο ίδιος, ωραία, που πρέπει να πηγαίνει όλη την ώρα εκεί. Εντάξει, σου λέω, δεν μιλάμε για κάτι χοντρό. Για περισσό μιλάμε, εντάξει. Και πέρα από αυτό, Σταύρο, δεν είμαστε Αγγλία που είσαι οπαδός της Millwall και κάνεις τη στραβή. Η Millwall παίζει ένα μάτσο εβδομάδα. Είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Ωραία. Έχεις μπάσκετ. Έχεις ποδόσφαιρο. Έχεις βόλεϊ. Δηλαδή, ρε φιλέ, είναι καμιά 5 παιχνίδια τη βδομάδα. Δεν πάνε σε όλα τα τμήματα. Δεν πάνε σε όλα τα τμήματα. Σιγά πάνε τελεία και στο γυναικείο ποδόσφαιρο παλιά, να δώσει παρόν. Τι λες. Παλιά είχε και τέτοιο. Έχει ατζέντα η αστυνομία δηλαδή. Για, όταν έγινε. Έγινε ο ΠΑΟΚ Ευρώπη και κάποιοι κλαίγανε. Όταν έγινε το θέμα με του 180, ωραία, εκείνη την εποχή ήταν για όλα τα αθλήματα. Γιατί είχα φίλο, ωραία, που είχε αυτό το πρόβλημα και μου το εκμυστηρεύτηκε και ήταν πραγματικά 4-6 ώρα την εβδομάδα μέσα στην ταλαιπωρία. Κοίτα, να σου βγάλουν και 8 κατοστάρικα. Να πας στο διάολο. Ωραία, ναι, τιμωρήσε, θα πηγαίνεις να ζεις με αστυνομικούς και αστυνομική μαζί σου, τιμωρία, αλλά 8. Εκεί κερνάνε κανένα καφέ, ρε φίλε. Θα κεράσουνε. Άμα σε γουστάρουνε, θα κεράσουνε. Ναι. Άμα σε βλέπουν και λένε πω πω ήρθε ο Βλάκας, θα σε κοιτάνε και στραβά όλη την ώρα. Δηλαδή τώρα τι να κάτσεις να κάνεις το τμήμα. Και κάθεσαι και ξέρεις είναι το... Ναι. Αυτά. Αυτά. Χάλασε ο καιρός. Ναι. Τι έγινε. Τι να γίνει. Δεν είναι έτσι όμως.
Λοιπόν, 2-3, 10, 2-87 και 3 οχτάρια. Όσοι έχουν μείνει στην πόλη, όσοι έχουν ξυπνήσει γενικότερα, γιατί μπορεί πολύ να κοιμούνται κιόλας. Σοβαρά μιλάς. Ε, βέβαια. Έχουμε τέτοια παιδιά που κοιμούνται 1 και 10, τι ώρα είναι, 1 και 20. Αν από την τσατήλα σου για το μάτσο κοιμήθηκε στις 4. Δεν είχα τσατήλα, περίμενα σε κάποια φάση να γίνει αυτό πάντως, ξέρεις. Είχα τσατήλα την ώρα του αγώνα βασικά. Μετά ηρέμησα. Γιατί όταν χάνεις ποδοσφαιρικά, τι να βγεις να πεις. Έχασα ποδοσφαιρικά. Δεν έπαιξα, έχασα. Θα μπορούσες να πεις για τα μέτρα τάξης στο γήπεδο. Εκπληκτικά, φίλε. Τι έγινε. Όχι, κάποιοι άλλοι όταν χάνουν στο παιχνίδι ασχολούνται τρεις μέρες με το αν άνοιξε. Δεν ασχολούνται, θέλουν το σε τάξη. Κάθε παιχνίδι παθαίνουμε αυτό σε ντέρμπι. Ναι. Αυτό που πάθανε οι άλλοι. Σε κάθε παιχνίδι. Το ξέρω. Α πω κάτι, είχα να παίξουν πολλά χρόνια ντέρμπι. Λογικό είναι. Ναι, εντάξει. Όχι. Το είχαν ξεχάσει το με σκηνικό. Τον όφη, ναι, δεν το είχαν ζήσει. Λοιπόν, πέρα από τις γραμμές που ανοίξαμε, στο 54526 στέλνετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε την άποψή σας με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και στην ομάδα μας στο Facebook, το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Με τον Λάρι, το Europa League, το application. Τι σου λέει. ΠΑΟΚ highlights, available. Available είναι. Κάτσε μια αναφορά, άντε τώρα. Σταύρο. Σε πόσα παιχνίδια δεν έχεις δει ποτέ τα highlights? Σε όσα χάνουμε. Δεν τα βλέπω μετά. Δεν μπορώ. Και δεν βλέπω και αθλητικές εκπομπές. Δεν μπορώ. Εγώ αυτό που δεν έχω δηλαδή δει ποτέ. Όταν χάνουμε, μου λέει ο άλλος που στέλνει μήνυμα, ο Βαρούχας είπε γαμώτη. Τρώει τον πινελίκι. Ναι. Δεν εγώ μπορώ. Αυτό που δεν έχω δει ποτέ είναι ο τελικός του 14. Τελικός 14, όχι. Να δεις. Έχω δει ποτέ. Τι να δεις, πώς το χάνει ο άλλος το μισό μέτρο. Σε παρακαλώ, το θυμάσαι αυτό, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να το ξαναδείς. Το θυμάσαι. Σε παρακαλώ, το μυαλό σου το παιδί γιορτάζει σήμερα. Στο λοιπόν... μεταξύ, εγώ είμαι και τιμωρημένος και με έχουν βάλει στο πέταλο. Δίπλα-δίπλα είμαστε. Άλλη μεγάλη. Δίπλα-δίπλα είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Και, με έχουν και έχω καθίσει εκεί ακριβώς στην ευθεία. Ναι. Δηλαδή το βλέπω ακριβώς. Εν τω μεταξύ, φουλ πανηγυριζίδικο στυλ. Έρχεται ο Κλάους, ο οποίος είναι καθώς τιμωρημένος. Όλοι τον αποθεώνουν και εκείνη που τα χάνει ο άλλος. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Κοίτα, τώρα έχουμε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με μια επικοινωνιακή υπερβολή να κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι διαφορετικό έκανε ο Δόνης φέτος από αυτό που έκανε το 12-13 στον ΠΑΟΚ. Άνοιξε ένα τέτοιο, ΠΑΟΚ 12-13. Εγώ ανοίγω του Παναθηναϊκού το ρόστερ. Εσύ ναι. Άνοιξε του ΠΑΟΚ. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλημέρα όλους. Τι γίνεται? Ερώτηση. Ποιος είναι τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, παιδιά? Περίμενε να κάνω. Θα γίνει κλήρωση μετά τις και μισή. Ναι. Πολύ σωστά έθεσες 2-3 θέματα, πολύ ποδοσφαιρικά, στα οποία απάντηση θα δώσει ο τεχνικός διευθυντής. Ούτε ο Γιώργος ο Σαββίδης θα δώσει, ούτε το παλικάρι που φέρνει τους καφέδες στα γραφεία θα δώσει. Κοίτα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Μάριο Πλάνκο ήρθε για αυτό το λόγο. Ξέχωρα αν τον βαφτίσαμε, αγόρι μου, ο διευθυντή ανάπτυξη του αθλητικού τμήματος και αυτά τα χαζά. Αυτά που κάνω εγώ στο Λίμπερο, γιατί είμαστε όλοι διευθυντές. Λοιπόν, ωραία, τα κάνει και ο ΠΑΟΚ. Θα πω προσωπική άποψη, Σταύρε, προσωπική άποψη εκφράζω, δεν χρειάζεται να συμφωνήσεις. Για μένα, οποιοδήποτε βάλει υπογραφή σε ανανέωση συμβολέου Κάνια Στάχοφ και τους δύο, είναι για μένα εγκληματίας και συνεισφέρει στη διαιώνιση της μιζέριας της μεσαίας γραμμής του ΠΑΟΚ. Μη στέκεσαι στους παίκτες, δεν είναι θέμα υπέρ. Εσύ, άκουλε, θα σου πω κάτι απλό. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα σου πω κάτι απλό. Ωραία. Τον Γκάνιας, δεν μπορείς να πεις να μην τον ανανεώσει. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχεις παίκτη για να βάλεις μπροστά στον Γκάνιας. Ωραία. Δηλαδή ο Γκάνιας μπορεί να είναι, άμα μου πεις, εσύ Γκάνιας μείνε με 400 χιλιάρικα, άλλα δύο χρόνια, να σε έχω για ένα ρόλο 15 αγώνων που θα χρειαστώ μια πιο γρήγορη, τέλος πάντων, πρώτη πάσα. Εκεί δεν μπορείς να πεις γιατί ανανεώνει ο Κάνιας. Μια σειρά 15 πολύ εύκολων αγώνων εννοείς προφανώς. Προφανώς κάτι. Πολύ υποδέχεται ναι, ομάδες. Ναι, και αλλά που έχει και την εμπειρία, άμα κάτσει κέντα και χτυπήσει ο βασικός, να μπει αυτός. Γιατί δεν μπορείς να είναι πρωτοκλασσάτος και οι δύο. Θα έχεις έναν. Okay. Εντάξει, δηλαδή στον Κάνιας διαφωνούμε. Στο Σάχοφ, χωρίς να είναι κακός ο Σάχοφ, αλλά είναι τέτοια η μορφή των άλλων παικτών. Που δεν μπορείς δε φίλε να τον ανανεώσεις. Πρέπει να βρεις κάτι άλλο. Εκεί θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι υπερβολική πολυτέλεια, πιστεύω, Σάχοφ. Δεν είναι παιδιά, ότι είναι κακός παίχτης. Στο ΠΑΟΚ γίνεται ένα πανηγύρι υπερκοστολόγηση των παικτών. Εντάξει, τώρα μην κοιτάτε που επειδή υπάρχει ο άπλος και πληρώνει.
Εντάξει τώρα, ούτε ο Κάνιας είναι να παίρνει αυτά που παίρνει, ούτε ο Σάβ, ούτε κανένας τώρα. Δηλαδή το ρόστερ που έχουμε στήσει με τόσα εκατομμύρια έχει αδυναμίες που πραγματικά δεν θα έπρεπε να τις έχει, ρε παιδιά. Δεν θα έπρεπε να τις έχει. Δεν θα έπρεπε, αλήθεια είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Τον Κίτσιου δεν τον είδες όλη την προετοιμασία ο Ρουμάνος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τα πρόσωπα, δεν έχει ένα ρόλο αυτό. Για αλλαγή. Ναι, έχει ένα ρόλο. Δεν με ενδιαφέρει πώς το λένε. Δεν έχει ρόλο, με συγχωρείς. Είχε ρόλο στην προετοιμασία, πλέον δεν έχει κανένα ρόλο. Αυτό λέω, ρε φίλε, ότι για να κρατήσεις κάποιον πρέπει να έχει ένα ρόλο. Αυτό λέω. Ωραία. Επομένως, συμφωνούμε ότι από τη στιγμή που δεν του έκανε, δεν υπήρχε λόγος να μείνει ούτε το παιδί να ταλαιπωρείται, ούτε η ομάδα να μένει χωρίς δεξιμπάκ. Και από την άλλη, όταν διώχνεις το Χάρης, που είναι ο μοναδικός ο οποίος τρέχει εκεί στο κέντρο, ωραία, και κρατάς μόνο τον Γκάνιας, είναι φυσιολογικό, θα πρέπει να πας 60 παιχνίδια, όπως είπες, μόνο με τον Γκάνιας. Γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν κατηγορώ τον Γκάνιας. Ο Γκάνιας και χθες, παραδείγματος χάρη, δεν ήταν κακός. Ωραία, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν μπορώ να δώσω ανάσα στον Γκάνιας. Ρε Σταύρε, τα λάθη που κάνει ο Γκάνιας είναι μισά γκολ. Τώρα τι να λέμε, τι θες τώρα. Ναι, χθες δεν έκανε, ρε φίλε. Όχι, α, δεν έκανε, αλλά γενικά τα πουλήματα της μπάλας που κάνει είναι πολύ κοντά. Μα είναι παίκτης ψυχολογίας. Και... άμα του βγουν οι πρώτες πάσες είναι καλά, άμα δεν του βγουν πάει ανάποδα. Είναι παίκτης ψυχολογίας ο Γκάνιας. Και τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα-δύο ματάκια ακόμα και να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Δηλαδή, το χειμώνας έρχεται. Δεν βλέπω και να είναι η δεύτερη, όχι, συγγνώμη, είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδος σερί που πάμε να διορθώσουμε πράγματα που έπρεπε να είχαν διορθωθεί ήδη. Τρίτη σερί. Θα δούμε τώρα. Αυτός ο Πορτογάλος ελπίζω να είναι λίγο πιο γάτα. Δηλαδή από την εποχή του Άρνεσεν έχουμε να δούμε τεχνικό διευθυντή γάτα ποδοσφαιρική. Τέλος πάντων το θέμα. Να είμαστε καλά όλοι. Τη Δευτέρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Δηλαδή το ότι μας την έχουν στημένη, το θεωρώ δεδομένο ότι μας την έχουν στημένη από κάπου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλε, εδώ βγήκανε χθες με τη λήξη όλοι οι αντικειμενικοί. Της Αττικής, δεν το λέω μακεδονομαχίστικα, το λέω ότι αυτοί που περνάνε ότι είναι αντικειμενικοί και ότι δεν κοιτάνε παροπίδες. Και λέγανε φάνηκε η γύμνια του ΠΑΟΚ, που όταν τις προηγούμενες χρονιές οι αντίστοιχοι πρωτοπόροι της Ελλάδας τρώγανε μια κατραπακιά στην Ευρώπη, ήταν μια κακή στιγμή και η ατυχία... Και δεν μου λες, Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Η διαρροή του Πανιωνίου για τα μάτια του Σιδηρόπουλου που σε όλα αναφέρουν τον ΠΑΟΚ είναι τυχαία, ρε φίλε. Για πες μου τώρα εσύ. Δεν την είδα. Δεν την είδα. Έβγαλε διαρροή ο Πανιώνιος, αναφέρει για τον Σιδηρόπουλο δύο μάτς και τα δύο με τον ΠΑΟΚ. Πού ευνοείς ο Σιδηρόπουλος τον ΠΑΟΚ? Τα Πανιώνιος ΠΑΟΚ αναφέρουν. Δύο μάτς Πανιώνιος ΠΑΟΚ, έναν το 15 και έναν το 17. Και λένε ότι ο Σιδηρόπουλος μας έκανε. Είναι τυχαία, ρε παιδί μου, που όποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί αναφέρεται σε μάτς τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα, τέλος πάντων. Για τον Πανιόνιο, δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω. Δεν πειράζει, ρε. Εγώ το είδα πριν από λίγο στον Καζέτα, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Okay. Και επειδή ξέρουμε ότι ο Πανιόνιος έχει καλές σχέσεις, όχι μόνο με εμάς, αλλά πού και με άλλους. Πού παίζει ο Πανιόνιος τώρα. Αυτό. Τώρα πού παίζει ο Πανιόνιος και έγινε ένα φορά αυτή. Παίζει με τον Ατρόμητο, φίλε. Παίζει με τον Ατρόμητο. Ατρόμητος Πανιώνιος ή Πανιώνιος? Πανιώνιος Ατρόμητος. Πανιώνιος Ατρόμητος. Πανιώνιος Ατρόμητος. Ποιος θα το παίξει το παιχνίδι? Φορεί για τον Σιδηρόπουλο και αναφέρουν τα δύο μάτια τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, θα ρωτήσουμε. Και θα μάθω. Έλα. Χαιρετά, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Προφανώς κάποιος εκεί θεώρησε ότι επειδή παίζει Ατρόμητος ΠΑΟΚ μετά, ότι μπήκε ο Σιδηρόπουλος εκεί να ευνοήσει τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που ακολουθεί τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Έχω το ρόστερ. Βρήκε το ρόστερ. Το έχω, ναι. Από site το οποίο. Πραγματικά πώς το κατάφερε αυτό το πράγμα. Μια χαρά είναι. Στο transfer marketing μπορούσα να το βρει. Μια χαρά είναι και με τις ηλικίες κιόλας. Τις ηλικίες εκείνης της εποχής. Όχι να κάνουμε αφαιρέσεις τώρα μεσημεριάτικα. Ναι, λοιπόν. Και δύσκολη ώρα. Ωραία. Να το πάρουμε μετά το διάλειμμα των Γκέμισι. Μια χαρά. Για να δούμε πόσο κοινό project είναι το Δόνης 12-13 στον ΠΑΟΚ και το τωρινό με τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε και την υπερβολή που υπάρχει. Ωραία. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε δύο λεπτάκια πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Στο τέλος μιας εβδομάδας που γιορτάζει σήμερα η πόλη. Εντάξει. Πιστεύω ότι αυτό το τριήμερο είναι ό,τι χειρότερο στην πόλη μετά την έκθεση. Ναι, δεν έχω άποψη. Κλείνουν οι δρόμοι χωρίς λόγο. Δηλαδή γιορτές, παρελάσεις. Έχουμε και την παρέλαση στην κοινή. Επίσημη. Η παρέλαση πότε είναι, αύριο Κυριακή. Κυριακή. Αύριο είναι η μαθητική στην Τζιμισκή και η Κυριακή είναι. Η στρατιωτική. Η στρατιωτική. Λοιπόν, στοίχημα.gr, μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πάρα πολλές επιλογές σε όλα τα αθλήματα με την ασφάλεια που σας προσφέρει
η Στίχημαν και φυσικά με πολύ μεγάλη συνέπεια στην αποπληρωμή. Ωραία. Να δούμε λίγο τι γινόταν, αυτό που είπαμε και πριν το διάλειμμα. Να δούμε τι γινόταν στα παιχνίδια. Εσύ έβαλε αυτό το πράγμα, το φυσί, το... Πώς λέγεται, ρε Μαϊλίζ, αυτό. Τι ωραίο πράγμα αυτό, ρε φίλε. Πώς λέγεται. Ρονάλ. Όχι, όχι, ένα άλλο όνομα έχει, μυστήριο. Μπράβο, ρε φίλε. Βάλε και την καλιά σου γιατί δεν βλέπεις. Δεξαρίν. 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 Πω, από τι ωραίο είναι αυτό, ρε φίλε. Τράβηξαμε δύο μύτους από αυτό λοιπόν και είμαστε τζάμι. Λοιπόν. Μην δοκιμάσεις ποτέ το αυτό που είναι θαλασσινό νερό. Μην το δοκιμάσεις ποτέ. Τι λες, δε. Το Ρονάλ είναι αυτό, ποιο είναι. Όχι, δεν είναι το Ρονάλ. Ένα άλλο που έχει θαλασσινό νερό, κανονικά. Και τι κάνεις με αυτό. Μακροβούτια. Δύο τζούρες καθαρίζουν τα πάντα, αλλά ρε φίλε, αυτή η αίσθηση του θαλασσινού νερού στη μύτη και σε όλο το σύστημα είναι εντάξει. Θάνατος. Λοιπόν, όπως είπε και ο owner. Που φτερνίζεται τώρα. Ναι. Για 722. Ναι. Για τη σύγκριση του ρόστερ του Παναθηναϊκού με τα υποτιθέμενα μωρά με το ρόστερ του ΠΑΟΚ όταν είχε προπονητή τον Γιώργο Δόνη τη σεζόν 12-13. Μια σεζόν η οποία τελείωσε άδοξα για τον τεχνικό τότε του ΠΑΟΚ. Δεν σε βγήκαμε, άδοξα. Ναι. Στη χαραυγή της εποχής Σαββίδη. Δεν είχε μπει ο Σαββίδης όμως και ο ΠΑΟΚ είχε αναγκαστεί να κάνει ένα φτωχό ρόστερ. Ωραία, πριν. Και μάλιστα έχει χάσει Μαρεζάκη στα Φιλίδη μήνα Αύγουστο. Ωραία, αυτά είναι τα δεδομένα. Και προσπάθησε να διώξει και Σαλπιγκίδη που είχε βαρύ συμβόλαιο, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την ευκαιρία τότε. Τον Σταφυλίδη τον κράτησε. Σταφυλίδη τον πήρε μια δανεικό. Σεζόν δανεικό. Ναι. Το 12-13. Τον είχαμε, τον είχαμε πουλήσει και τον κράτησε με δανεικό. Θυμάσαι που έφυγε η Γερμανία ένα καλό πρωί. Τι λέτε, ρε. Έμεινε δανεικό, μια χρονιά, ρε. Δεν έμεινε. Πώς δεν έμεινε. Αφού μπροστά ήμουν όταν έγινε η πώληση, το άλλο δεν έγινε. Ναι. Ξεκολλάτε. Και γύρισε, πήγε... γύρισε δανεικό για ένα χρόνο. Δανεικό έπαιξε ένα χρόνο. Τον άφησε δανεικό η Λεβερκούζεν. Ναι, Σταύρο. Παιδιά, λέτε βλακίες. Δεν στο ωραία, μην επιμένετε. Μπροστά μου είχε γίνει λοιπόν, μεταγραφή. Στίχημα. Ωραία. Στίχημα έβγε ο Σταφ με 3 ευρώ από την τσέπη και γύρισε με 100.000 από καταβολή. Ξέρουμε. Ναι, δηλαδή. Στίχημα, βάζεις τώρα, εδώ. Ναι, ό,τι έχετε. Βγάλετε και τα 6 ευρώ που έχετε πάνω σας. Ωραία, περίμενε. Ωραία, και πληρώνω επί 10. 6 ευρώ βγάλετε εδώ. Περίμενε, θα βγάλω το άλλο. Περίμενε, γιατί αυτό έχει λίγο. Έχουμε στην κάρτα. Ναι. Ποια κάρτα, ρε, μου βγάζει την κάρτα. Έχουμε στην κάρτα. Την κάρτα η οποία επί 10 δεν είπε. Είναι κίτρινη. Επί 10 δεν επί 10, ναι. Το 12-13 δεν παίζει ο Σταφυλίδης στον ΠΑΟΚ. Σταύρο, εκτίθεσε. Έχει βγάλει αρκετά ο Ηλίας. Σταύρο. Τι να βγάλει. Σε προστατεύω τώρα. Πριν πατήσω. Ωραία, βγάζω κι εγώ. Σταύρο, μην το κάνεις. Εδώ. Ε. Ωραία, δεν πειράζει. 60. 60. 60. Δεν είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα. Δυστυχώς, Σταύρο. Δυστυχώς, παιδιά, πληρώστε. Είμαι σίγουρος. Περίμενε. Δεν έμεινε στον ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά, ρε. Πώς δεν έμεινε, Σταύρο, περίμενε, σου λέω. Σεζόν 12-13. Ναι. Ξεκίνησε στη σεζόν. Τι ωραία 60 ευρώ τώρα που θα έχουμε. Super League 18 συμμετοχές. Playoff Super League 3 συμμετοχές. Κύπελλο Ελλάδος 3 συμμετοχές. 24 μάτς 1394 λεπτά. Πού, ρε. Τι πού. Με πόλων είναι αυτό, ρε. Με πόλων είναι αυτό. 12-13, Σταύρο. Με πόλων είναι αυτό. Λοιπόν. Δες προπονητή. Λοιπόν. Πρώτο παιχνίδι, Πανθρακικός ΠΑΟΚ 1-0, 90 λεπτά. Περίμενε. Μέσα στον Ατρόμητο, άλλα 90 λεπτά. Πιο κάτω έχει το προπονητή δεξιά, παιδιά. Κατεβείτε πιο κάτω. Όχι, πατάνε τον αγώνα. Γιώργος Δόνης. Το μόνο λαφρικό που μπορώ να σου δώσω γιατί σε αυτά δεν κάνεις λάθος είναι η αρρώστια που σε διακατέχει. Εδώ και 3 μέρες. Εγώ δεν δίνω κανένα ελαφρυντικό. Είναι πάρα πολύ. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με σύν 60 ευρώ μόλις ξεκίνησε. Ένα ωραίο τρίμερο. Σφίξαμε. Πάμε στο Λεπαντελέ να φάμε λίγο το μεσημέρι. Ηλία. Πώς τη λέτε την τέτοια. Γεωργία Παντελέ. Γεωργία Παντελέ. Η κόρη του. Η ενδυματολόγο στο. Στο Όπεν. Φτιάξε καφέ να στα πω με Κατερίνα Καινούριο. Φίλη μας. Η κόρη του. Του ανθρώπου που έχει το Λεπαντελέ. Ξεκάθαρα. Θα μάθουμε από τον Βασιλιά. Θα έρθει. Είχε παίξει λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Είχε παίξει το Σταφυλίδη ένα χρόνο. Και είμαστε μαζί στην Κομωτινή. Στο Πανθρακικό ΠΑΟΚ 1-4 που έχει σκοράρει κιόλα. Είναι το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Ναι, εκεί είμαστε μαζί. Αυτή δεν είναι στην πόλη χρονιά. Όχι, είναι με Δόνη που ξεκινάει 1-0 το ημίχρονο και γυρνάει ο Σταύρος και μου λέει 1-3 είναι το μάτσο. Ναι, είδες. Άρα πέτυχα το αποτέλεσμα, αλλά δεν παίρνει μία. Πολύ στα φιλίδι. 1-4 έλεξε το φιλίδι. Δεν θυμάμαι τον Σταύρο να έχει κάνει τόσο φθηνό λάθο, ειδικά για θέματα ΠΑΟΚ, εντάξει. Δηλαδή θυμάσαι, ρε φίλε. Να σου πω το 70, το 80, το 95, ποιος πήγε αλλαγή και δεν θυμάσαι ότι ο Σταφυλίδης έπαιξε μια χρονιά με το Δόνη δανεικός από την Μπάγερ. Και ήσουν εκεί, μαζί ήμασταν.
Που ήρθε και έφυγε. Πουλήθηκε, ρε φίλε. Και έρχεται ο μπαμπά Σταφ, μα αγκαλιάζει, δεν το πίστευε. Τι μεταξύ. Το πίστευε. Τι να πιστέψει, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι. Η ιστορία είναι φανταστική αυτή με τον Σταφ. Που είχε πει ότι το συνέστημά του που είχε φύγει πραγματικά με ελάχιστα ευρώ στην τσέπη. Γιατί 3 ευρώ έχει στον εγώ. Και μια χρονιά πριν πουλούσε καρπούζια. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και είναι αυτό που δίνουν στην Γερμανία το transfer fee. Τα λεφτά μπροστά κάποια. Και τον λέει ο πρόεδρος 105.000. Είμαστε όχι, καλά. Του έδωσε 95, κάπου εκεί. Ναι, κάτι λιγότερο από 100 και πήγε το παιδί να βγάλει, ρε παιδί μου, με αυτές εδώ τις κάρτες που βγάζεις μέχρι ένα χιλιάρικο και είδε στην απόδειξη το 96.200. Και έπαθε και έλεγε ότι δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό το συνέστημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο να το δείξουμε αυτό. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Τερματοφύλακας ξεκινάει εκείνη τη χρονιά ο Σανς Χακόμπο, με δεύτερο το Γλύκο, το φίλο μας τον Παναγιώτη. Ωραία. Ήταν το Γενάρη. Ε? Και ήταν ήρθε το Γενάρη. Πώς ξεκινήσαμε την χρονιά. Για κουμπίς τρίτους. Λέμε. Λοιπόν, δεξιά μπάκα εκείνη τη χρονιά. Ξεκινάει, όχι. Κάνεις λάθος. Ο Κίτσου ήταν τότε χαφ, τον κάνει ο Γεωργιάδης μπακ τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Λοιπόν, Αποστολόπουλος. Αποστολόπουλος Κωνσταντινίδης. 21 Αποστολόπουλος, 18 Κωνσταντινίδης. Τότε. Λοιπόν, ναι. Αριστερό μπακ, Λίνο βασικός. Ο Λίνο στα 37 του. Με Σταφυλίδη Πάγκο στα 19 του. Ναι. Στα στόπερ είναι ο Κουμαλό που ήρθε με μεταγραφή. Μπογκανή. Ο Βιβιάν και ο Μαλεζάς που φεύγει. Και είναι ο Μαλεζάς στα παιχνίδια τα πρώτα με την Πνέγια Χούντα, τον πουλάμε. Παίζει ο Κατσικάς στα παιχνίδια με τη Rapid στα 22 του που σκοράρει. Και έρχεται τελευταίες μέρες των μεταγραφών ο Βιβιάν. Και ανεβάζει και τον Ιντζίδη. Και ανεβάζει τον Ιντζίδη, έχει πάρει το Στάμου. Το χειμώνα έρχεται ο Σίλντεφερ. Και ο Έτο, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη σεζόν, δεν παίρνει πολλές συμμετοχές, διότι τότε ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Αποστολόπουλου και τον είχαμε για βασικό. Λοιπόν, πάμε στα χαφ. Η γνωστή ιστορία με τον Γκαρσία που έχει παίξει μόνο τους αγώνες με την Πνέγε Χούντα και με τη Rapid. Και βγάζει θλάσεις μετά. Ναι, βγάζει θλάσεις και έχει παίξει ένα παιχνίδι μέσα στον Πανιόνιο και μέσα στην Κέρκυρα. Και στα μέσα τη σεζόν φεύγει. Όχι. Δεν φεύγει. Φεύγει Φεβρουάριο. Φεύγει Φεβρουάριο. Τη χρονιά εκείνη. Ναι, την επόμενη. Που γίνεται η μανούρα. Γίνεται η μανούρα με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη στα παιχνίδια τα ντέρμπι. Ο Στέφανς πότε ήρθε, ρε. Την επόμενη χρονιά. Ο Στέφανς είχε Γκαρσία. Ναι, γιατί έφυγε ο Γκαρσία Φεβρουάριο-Μάρτιο. Έμειναν ενεργός και όταν κατάλαβαν το λάθος, είπε ο Ιβάν ότι ζητάω συγγνώμη και τον υπέγραψε μαζί με τον Λίνο πριν πάρει το Στέφανς. Λοιπόν, τότε στα χαφ ξεκινάνε. Στα 19. Ξεκινάνε βασικοί. Κάτσε Λάζαρ. Ναι. Ωραία. Ο Κάτσε στα 20, παιδί του ΠΑΟΚ. Με το Λόρενς να έρχεται 20 κάτι Αυγούστου. Ναι. Ο Φωτάκης ήτανε. Ο Πέλκας που είχε πάρει αρκετά ενεργό ρόλο στην αρχή ο οποίος τότε ήταν 19. Στο ρόστερ ήτανε και ο Κίτσιου που είχε αρκετές συμμετοχές σαν βασικός εκείνη τη χρονιά στα 20, σαν χαφ. Ο Παναγιωτούδης δεν πήρε παιχνίδια, ούτε ο Πόποβιτς. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για παίκτες που ήταν ακαδημίων. Ναι, ο Πόποβιτς τότε ήταν 21 και ο Παναγιωτούδης 19. Και στην επίθεση, ο ΠΑΟ ξεκινάει τότε με μια έμπνευση του Δόνη για 4-4-2, που είναι το αγαπημένο του σύστημα, με Σαλμπιγκίδη και Αθανασιάδη. Ωραία, ο Κλάος τότε ήταν 24. Και είχε ως δεύτερο επιθετικό, σαν αλλαγή, τον Απόστολο Γιάννου που ήταν 23. Που ήταν εκείνος που αντικατέστησε τον Σαλμπιγκίδη στο παιχνίδι στη Βιέννη. Και η μεταγραφή σταθμός του Γιώργου Γεωργιάδη, τον Πεσεραϊκό. Πω, Παναγία. Λοιπόν. Εκείνη το βράδυ τη σφαγή με πάω και άκουσα θα πρωτοπάρει τον Γεωργιάδη. Ήταν την προηγούμενη χρονιά. Ναι, 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 πριν. Πάλι στο Άρντεμ είμαστε με προπονητή. Με προπονητή Μπόλωνη. Που γίνεται σκοτωμός και ο βασιλιάς πάει τον μαζεύει από το Στριμώνα για να λέμε και την ιστορία. Εμείς είμαστε στο Άρνεμ. Ωραία, στέλνουμε τον άνθρωπο που θα βρίσκεται σε 10 λεπτά. Ναι. Ωραία. Τον απαγάγει κανονικά. Οι μισές εφημερίδες βγαίνουν ότι έκλεισε στην ΑΕΚ και οι άλλες μισές ότι έκλεισε στον ΠΑΟΚ. Ήταν τότε που οι ρεπόρτερ, οι αντίστοιχοι, στέλναν στους αρχισυντάκτες ότι όχι εμείς τον κλείσαμε, όχι εμείς τον κλείσαμε. Μαλώναν στον γκολ την πατήσανε. Δεν ακούσαν τον Αντώνη τον Τσακαλέα που έλεγε ότι είμαι μπροστά, τον έχουμε κλείσει. Και πιστεύανε ο Καζατζόγλου, ήταν ο Σταύρος στον γκολ τότε, δεν θυμάμαι. Και πιστεύανε αυτόν. Ήταν και ο Δημάτος τότε στον γκολ. Τον νυν γραφείο τύπου
ναι. της ΑΕΚ και φάγανε το παραμύθι ότι έκλεισε σε αυτούς. Ενώ είχε κλείσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ ήμουν τότε σε γραμμή επικοινωνίας με τον πατέρα του, τον Κώστα, ο οποίος κατά τις 2-2,5 όταν είχε κλείσει τον deal, εντάξει, ο άνθρωπος δεν πίστευε ότι θα έπαιρνε ο Γεωργιάδης 1 εκατομμύριο για 3 χρόνια. Αυτό ήταν ωραίο βράδυ εκείνο. Το λοιπόν, project του ΠΑΟΚ. Έχουμε μία γραμμή. 8 παιδιά και μετά τη γραμμή 8, θα πούμε. 8-9 παιδιά με, από τα 20 μέχρι 22 χρόνια. Και μετά τη γραμμή θα πούμε και για, για τον Παναθηναϊκό του σήμερα. Ωραία. Ναι, καλησπέρα. Μπε. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι πάντοτε αυτό που λέμε ein Aristeidin. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια οντότητα. Αλλά εγώ θέλω να πω το άλλο. Καλείς αναλύσεις όλα τα πάντα όλα. Αυτά πιστεύω να τα δουν κάποιοι για αν θέλει να ανέβει ο ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο. Εμένα αυτό που με, όχι με χαροποιεί, με δυσαρεστεί είναι ότι ο ΠΑΟΚ δίνει κάποιες χαρές σε αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ. Επειδή οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούν να πάρουν χαρές από τις ομάδες τους, πάλι ο ΠΑΟΚ δίνει χαρές όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο ΠΑΟΚ πάντα χαρές που δίνει. Γιατί πηγαίνουμε τώρα εμείς και λέμε δεν κάνει αυτός, δεν κάνει εκείνος. Εάν δεν γίνει στραβή, παιδιά, δεν μπορείς να δεις το λάθος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, φίλε, στεριάζει, πάμε, όχι. Όχι, όχι, είναι σε άλλο ραδιόφωνο, δες το τηλέφωνο του ραδιόφωνου του άλλου. Έχετε ένα γνωστό που το μιλούσε. Ο Στέργιος, ο Στέργιος, ο Στέργιος. Το δεν βάλες, έκανες το όνομα επίθετο, αυτό έκανες. Ωραίο είναι, εμένα με βολεύει αυτό, να ξέρεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά. Αφού ξέρω και έχετε το γνώρισε αυτό, τι να συζητάμε τώρα. Ναι, ναι. Άκου να δεις όμως. Μερικά πράγματα, επειδή είπες, δεν είναι ότι λέμε ότι είναι ένα παιχνίδι που πήγε στραβά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που φαίνονται, εντάξει. Και να κερδίσεις, φαίνονται. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλω να το δούνε, δεν θέλω να το δούνε. Μήπως τους χαλάσει κάποια άλλη φάση. Όχι στην σκέψη, σε άλλους αγώνες. Mm-hmm. Τώρα όμως θα το δουν καλύτερα. Έχω αυτή την άποψη. Ναι, ναι, βεβαίως. Εντάξει, έχει μια βάση. Έχει μια βάση, βεβαίως. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Ωραία. Αλλά ας δούμε στην πορεία τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Εννοείται. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ένα μήνυμα που έχουμε στο Facebook, στο ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107,4. Επιγραμματικά, απλά να απαντήσω στο φίλο του Μιχάλη. Φίλε, για το θέμα του τεχνικού διευθυντή και για τις επιλογές του Λουτσέσκου τα έχουμε ξαναπεί. Και δεν θέλουμε να ξανασχολιάζουμε συνέχεια το θέμα του τεχνικού διευθυντή, διότι μας έχουν βγάλει και τη στάμπα. Και δεν θα κάθομαστε τώρα εμείς κάθε φορά να λέμε τώρα για το τι πρέπει να γίνει με τον Γκίτσου ή με τον Χαρίση. Τα έχουμε πει αυτά εδώ από τον Ιούνιο, τα ξαναείπαμε τον Ιούλιο, τα ξαναείπαμε τον Αύγουστο, τα είχαμε πει από πέρσι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Ναι, επιγραμματικά λέει ο Μιχάλης ότι υπεύθυνος είναι ο Λουτσέσκου για τον. Ο Γκίτσου λέει δεν είναι αξιόλογο μπακ. Από τα 19 λέει παίζει στον ΠΑΟ και σε εμάς προκληματικά Champions League. Αυτό είπε και ο Σταύρος. Εντάξει. Δεξιό εξτρέμου Άρντα λέει δεν υπάρχει. Συνεχίζει να τον βάζει από τα δεξιά. Και αυτά τα έχουμε το Χαρίση γιατί τον αξιολόγησε σωστά. Πρώτος ο Σταύρος το είπε και συνεχίζει και φωνάζει. Και εντάξει τώρα τον Παλογιάννη γιατί δεν του δίνει ευκαιρίες. Και εδώ είναι ένα θέμα. Δεν είναι ότι είναι έτοιμος ο Παλογιάννης να πάρει ευκαιρίες. Αλλά και αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο. Εμείς τι έχουμε τώρα. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Αυτά που λέω στον αέρα τα λέω και στους ίδιους όταν μου δίνεται ευκαιρία. Εντάξει. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Υπάρχει μια ιδιομορφία στον τρόπο λειτουργίας του ΠΑΟΚ. Η οποία χρόνο με τον χρόνο βελτιώνεται, αλλά όχι στα επίπεδα ώστε να κοιμάσαι ήσυχος ότι αυτό που πρέπει θα συμβεί. Εντάξει. Αυτή την ιδιομορφία λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε όλοι ώστε να γίνει, να μην υπάρχει. Και να σκεφτόμαστε καθαρά ποδοσφαιρικά. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ πάει καλά στο πρωτάθλημα. Τέλεια. Δεν γίνεται καλύτερα. Εντάξει. Οι Γκέλες είναι σε άλλους θεσμούς που δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος. Δεν θα πάρουμε τον Europa League. Πρέπει να περάσουμε. Δεν θα πάρουμε όμως τον Europa League. Εντάξει, κύπελλα έχουμε πάρει 2 σερί. Μια χρονιά, άμα δεν πάρουμε, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Ωραία. Θέλουμε το πρωτάθλημα. Αυτή η πίεση του πρωταθλήματος μας κάνει να λειτουργούμε σε κάποια πράγματα λάθος. Ωραία. Θα προχωρήσουμε. Θα το πάρουμε. Δεν γίνεται. Θα το πάρουμε. Ωραία. Αλλά θέλει λίγο από εκεί και πέρα να μας φύγει αυτό το βάρος και να πάμε λίγο πιο ορθολογικά. Να υπάρχουν λύσεις και να μην ξέρουμε ότι χάνουμε κοροϊδίστικα κάποια πράγματα. Αφού τα πληρώνουμε. Είναι σαν να πληρώνω για γύρω και να τρώω μπιζέλια. Πάμε στο φιλοπεριμένη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Από Αθήνα τηλεφωνώ. Από πού? Από Αθήνα είπε. Από Αθήνα. Πού Αθήνα, μωρέ. 5 εκατομμύρια είστε. Πού? από Πετρούπολη είμαστε. Ναι. Παοκάρα. Τι θα, όλοι οι Πετρούπολοι πάω και. Φτάνει χρωστά. Α, μπράβο. Λίγα προάστια. Εκεί δεν έχουν άρη Πετροπόλεως. Κούλια η ομάδα. Έχει πολύ πάω και εδώ πέρα, έτσι. Το ξέρω. Πολύ καιρό περισσότερο γενικά. Λοιπόν, εδώ που ακούω τα ραδιόφωνα στην Αθήνα, ας πούμε, Sport FM και τέτοια, για παράδειγμα, έχουν συμφωνήσει όλοι ότι γύρισε η τύχη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ότι έχει κάνει 7 στα 7 στο πρωτάθλημα είναι πολύ τυχερός, έτσι. Κάτι πρέπει να πούνε, ρε φίλε, και αυτοί. Δηλαδή, χθες εμφανίστηκε μπασκετικός ρεπόρτερ της ΕΡΤ, μπασκετικός, ρε φίλε, ωραία, αυτός που βγάζει τα ψευδόνυμα, και είπε ότι 11 έδινε το διπλό της Βίντι, γιατί δεν το παίξαμε. Δηλαδή. Εντάξει. Έγραφε και την ΕΠΟ προχθές, αν λέμε τον ίδιο. Ναι, ναι. Τον πάω τηλεφωνάκι μετά. Έγραφε, και για, την ΕΠΟ, ναι, έγραφε για την ΕΠΟ ότι φταίει η διοίκηση. Ξαφνικά θυμήθηκαν όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα στη διοίκηση της ΕΠΟ εδώ και 2 χρόνια. Τα προηγούμενα 30 ήταν. Άσε να μιλήσει ο άνθρωπος που βγήκε από την Πετρούπολη. Κασέλη. Εντάξει. Ναι. Γενικώς έχει περάσει εδώ πέρα το νόημα ότι για όλα, γύρω από όλα φταίει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ας πούμε, τιμωρήθηκε η ΑΕΚ, βγαίνει ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ όμως εκεί. Βγαίνει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ αυτό. Δεν γίνεται και έτσι. Αυτό βολεύει, ρε. Βολεύει, είναι μακριά από τη βάση τους. Το θέμα είναι ότι το πιστεύουνε κιόλας. Το πιστεύουνε. Άμα το λες συνέχεια, θα το πιστέψουνε. Ξέρεις τι, είναι σαν τις... είναι δύο γκόμες που δεν βλέπονται. Εντάξει, και λέει μία στην άλλη, αχ, αγάπη μου, τι θεά είσαι. Λέει, αλλά χθε άρεσε κι εσύ. Αχ, τι ωραία. Γκόμενο δεν θα βρουν ποτέ. Εντάξει, αλλά μεταξύ τους ψήνονται. Κατάλαβες. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να τα φτιάξουν οι δυο τους στο τέλος. Εκείνη το έργο. Και το τελευταίο που έχουν πει, ας πούμε, σήμερα σε σχέση με πάντα το χθεσινό το αποτέλεσμα με τη Βίδη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν το λέμε, δεν πιέζουμε τα παιδιά, τα μωρά τα 24χρονα, 25χρονα, ας πούμε, πάμε για τη νίκη. Λοιπόν. Να πάρει, για, κάνει ένα καλό αποτέλεσμα. Να πάρει για την νίκη, κανένα πρόβλημα. Κάθε ομάδα θα παίζει για την νίκη. Κανείς δεν κατεβαίνει για να χάσει. Αυτό όμως, αν ας πούμε στραβώσει το αποτέλεσμα, που θεωρώ εντάξει δύο ήττες ή δύο κακές εμφανίσεις δύσκολα κάνει ο ΠΑΟΚ στατιστικά τα τελευταία χρόνια. Και μέσα στη Τούμπα κιόλας. Αν όμως γίνει στραβή, φαντάζομαι έχουν να λένε. Θα έχουν να λένε. Μα κοίτανε, τον ΠΑΟΚ θα προσπαθήσουν να τον πιέσουν τώρα σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ξέρουν ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τα δύο επόμενα, δηλαδή Παναθηναϊκό και Ατρόμητο, μετά έχει Λαμίες, Λεβαδιακό, δηλαδή μέχρι την Τρίπολη, μπορεί να πάει με 15 στα 15. Τι θα πούν μετά. Έτσι, έτσι. Κατάλαβες. Τι να λέει. Λοιπόν, το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει ο ΠΑΟΚ στην τελευταία πεντάδα του πρωταθλήματος είναι με τον Πανετολικό στην Τούμπα. Κάτι να δούμε, ναι. Κάτι να δούμε το μεταξύ του Παναθηναϊκού και τον Ατρόμητο. Τώρα ξεκινάνε τα ντέρμπι τους. Δεν έχουν παίξει ντέρμπι. Εμείς τους θέλουμε καλά αυτούς. Τους θέλουμε καλά. Δηλαδή να κερδίσουμε εμείς και μετά η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να πάνε υποκαθεστώς πίεσης εκεί πέρα. Εμείς τον Παναθηναϊκό μας βολεύει να είναι καλά. Εμείς το μόνο θέλουμε να το κερδίσουμε. Την άλλη Κυριακή εγώ θεωρώ ότι το Σάββατο πότε παίζουν ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι θα πάρει αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός. Στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Άμα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ να τρώμε το μέσα, χαιρέτα μας μετά. Χαιρέτα μας. Εν τω μεταξύ, το πόσο ευχαριστιέμαι όλο αυτόν τον καιρό που τους κάνω καζούρα τρελή, γιατί έχω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς, Αεξίδες, Παναθηναϊκούς εδώ γύρω στην Αθήνα, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Εννοείται, έχω ζήσει. Δεν μου μιλάει κανένας. Και ξαφνικά σήμερα με θυμηθήκανε, ρε, πού είσαι, δεν είναι ραδιοφωνικό. Αυτό να καταλαβαίνουμε, εντάξει. Πες συχάματα αυτό, πες συχάματα. Πιο ωραίο. Λοιπόν, άντε με την νίκη, παιδιά, τη Δευτέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα που είπε και ο φίλος για τους παίχτες Παναθηναϊκού. Έχεις 10 δεύτερα. Λοιπόν, Διούδης, 25. Μεγάλος, έχει παίξει... Ας πέξει, πάμε χρόνια. Ναι, πρέπει να λοιπόν, κλείσουμε. Ινσούα Κουλυμπαλή στα πλάγια. Ο Κουλυμπαλή είναι πρώτα απ' όλα 50 χρονών, δηλαδή μετράει για 5. Ναι. Κολοβέτσιος. Κολοβέτσιος, τον θυμόμαστε από τότε που υπάρχει το ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι. Και Μαυρομάτης. Μαυρομπιτσέρικας. Ένας μικρός. Ωραία. Ναι. Στο κέντρο, Δόνης Κουρμπέλης. Ναι. Ναι. Χατζηγιοβάνης Μπουζούκη στα εκτρέμ. Χατζηγιοβάνης είναι αυτός που παίζει 2-3 χρόνια, δεν παίζει αυτός. Όχι,
Πέρσι ξεκίνησε να παίξει πρώτη, να παίζει πρώτη φορά. Ναι, πιτσερικά. Ναι. Κάτσε, ρε, δεν παίζουν αυτοί οι δύο. Σου λέω το τελευταίο παιχνίδι του Πανιόνιο. Α. Ωραία. Τρεις. Και μπροστά Μακέντα. Μακέντα. Γνωστό μωρό και αυτό. 27. Μωρό του Σεράλεξ, βέβαια. Και Καμπετσί. Ο πιτσιρικάς του Ντόρφμουντ, 21. Ναι. Τέσσερις. Και αυτοί που έχουν ενεργό ρόλο από τον πάγκο είναι που μπαίνουν σαν αλλαγές συνήθως. Ο Χατζη Θεοδωρίδης, ναι, και ο Εμμανουηλίδης. Αυτοί οι δύο. Ωραία. Και από εκεί και μετά. Υπάρχει έχουν, ο Μουνιέ. Ναι, έχουν τον Μουνιέ που δεν έχει παίξει ακόμα. Ναι. Έχουν τον Τζανδάρη, ο οποίος μπαίνει πολλές φορές και αυτός βασικός. Ο κολλητός του Θιούς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Πούγκουρας που είναι ένα παιδί του ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Ο Οικονόμου, ο οποίος έπαιζε στον Πανιόνιο πόσα χρόνια. 31, ναι, 32. Ναι, αυτοί είναι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Δηλαδή μιλάμε για μια, για ένα σύνολο τεσσάρων, για ένα σύνολο έξι παιχτών, ναι, όλων και όλων, όπου οι τρεις, ναι, συνήθως παίζουν βασικοί. Ναι. Απλά αυτοί οι τρεις ήταν η βασική μεσοεπιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού μέχρι να μπει ο Μακέντα. Ναι. Αυτό. Ωραία. Γι' αυτό βγήκε το μωρά του Δόνη. Το παιχνίδι το κάνει ο Κουρμπέλης με το Δόνη και τον Κάτσε, όταν παίζει ο Κάτσε. Ναι. Και ξαφνικά είδαμε ότι υπάρχει, τέλος πάντων, ψάχνουν να βρουν και οι Παναθηναϊκοί. Ναι, ψάχνουν να βρουν και οι Παναθηναϊκοί έναν τρόπο κάπου να πιαστούν. Εντάξει, δεν είναι και αυτό, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο. Καλά κάνουν. Αν βγουν Ευρώπη, δεν παίζουν. Δεν παίζουν, όχι. Θα είναι μεγάλο. Επίτευγμα μεγάλο όμως και με μείον 6. Θα σβήσουν την τιμωρία και θα μπορούν του χρόνου να βγουν να παίξουν. Ναι. Όχι, ότι είναι, πάει μια χαρά ο Δόνης είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει ανάλογο project, δεν το καταγράφει. Ναι, ούτε μπορεί να καταγραφεί ως το project του αιώνα, ναι, που το έχουμε ξαναδεί, ναι, και έχει γίνει ένα θαύμα. Εντάξει. Μα και στον Ατρόμητο έτσι δεν ήταν, με Μήτρο, Γλουτάτο και Σκόνδρα που ήταν τότε μικρή. Ναι. Που το Σκόνδρα του έδωσε το περιβραχείο για να του δώσει υπεραξία. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Λοιπόν, στο Βόλι παίζουμε αύριο 5 η ώρα με τον Ηρακλή και όχι με τον Παναθηναϊκό, λάθος δικό μου. Και γιατί με τον Παναθηναϊκό νομίζω παίξαμε στο γυναικείο Βόλι, γι' αυτό μου είχε μείνει στο μυαλό σαν ομάδα. Ναι. Και στο Handball έχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Αυτά, μένετε συντονισμένοι στο Ολύμπερο 104. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον ένα και μοναδικό Βασιλιά. Να δω τι θα πει για τη Μίλαν. Εντάξει, είμαι πολύ περίεργος, θα το τα πω κάτι δίαν τώρα έξω. Αυτά από εμάς. Και να δώσει και τις προβλέψεις για το σουφού που έρχεται. Βεβαίως. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, μένετε στο Λίμπερο 107 και 4, τα λέμε.